Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Δεν ξέρω ρε καμόρα, με έχει πρίξει ρε, τι να κάνουμε αυτό να. Ο Κάκος ανακοινώθηκε, ο Κάκος ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε ο Κάκος. Πώς θα ανακοινωθεί ο Κάκος? Μα αυτό θα καταγίνουμε τώρα. Όταν θα ανακοινωθεί που δεν το βλέπω. Γιατί, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Καλημέρα, είμαστε στο Αθλητικό Μετρόπολης παρέα. Εδώ θα τα λέμε μέχρι τις 2. Πολύ χαλαρά σήμερα. Σήμερα γουστάρω να κάνουμε μια χαλαρή εκπομπή. Ούτε ίντριγκα, ούτε πάθος, ούτε φασαρία, ούτε τίποτα. Γιατί λέτε, να εσύ τα κάνεις, μια φωνάζετε. Θέλετε να πούμε ησυχία. Θα κάνουμε μια ήσυχη εκπομπή. Μια ήσυχη εκπομπή η οποία είναι σποσαρισμένη από τους φίλους μας που έχουν την Καλό Εβιτάλ, που λέει και ο Αναστόπουλος. Καλό Εβιτάλ είναι 100% φυσικός χυμός, κριτικής βιολογικής αλόης. Λοιπόν, ο Αναστόπουλος πίνει τέτοιο. Γι' αυτό να πούμε, χώρια τα εσπρεσάκια, θα βάζει στα εσπρεσάκια. Και γίνεται ο χαμός. 10 βαθμούς μπροστά ο Άρης, τρένο ανεβαίνει στην Β' Εθνική κατηγορία. Οι Αργιανοί είναι ευχαριστημένοι, είναι ευτυχισμένοι, είναι οργανωμένοι, χαρούμενοι που επιτέλους η ομάδα τους, έστω και αν χρειαστεί να έχει φιλίες με τον Ολυμπιακό, του κυρίου Μαρινάκη, εξάλλου ο Χρυσαυγίτης εδώ, ο Θόδωρος, ο κυρίες και κύριοι, ο ξάδερφος, είπε ότι εγώ ρε φίλε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ ρε φίλε λέει, ξέρω, προσκυνάω και κάνω κεράνο, έχω το κεφάλι μου ήσυχο, θα ανέβω Α' Εθνική, όπως και ο, πώς το λένε, ο Κούγιας έχει το κεφάλι του ήσυχο, όπως θα πούμε, αν και ο Ηρακλής πάρει κανένα 2-3 παίκτες από τον Ολυμπιακό, θα έχει και αυτός σίγουρα το κεφάλι του πιο ήσυχο. Και αν δώσει και το βέλιο στον Ολυμπιακό και δεν τον δώσει στην ΑΕΚ, γίνονται και τέτοια. Τώρα έχουμε και τέτοιο θέμα τώρα, θα πουληθεί ο βέλιος, δεν θα πουληθεί ο βέλιος, είναι, δεν είναι. Είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Θα μου πεις τώρα, ο μπαμπάς του Βέλιου κοιμάται το βράδυ και ονειρεύεται να πούμε άλλα πράγματα. Πέφτει το βράδυ η ώρα 11 να κοιμηθεί, 11.30, και ονειρεύεται ότι ο Βέλιος γυρνάει να πούμε στην Αγγλία και παίζει στη Λίβερπουλ. Και παίζει, ξέρω εγώ, βασικός στην Άρσεναλ. Γιατί ο κάθε ένας έχει φιλοδοξία. Εντάξει, ο κόκκινος μπορεί να ονειρεύεται ότι θα πάει στο Al Jazeera News. Ότι θα πάει, ξέρω εγώ, στο Mega Channel. Ο άλλος, ξέρω εγώ, ονειρεύεται ότι θα ξυπνήσει μια μέρα και θα πάρει μια Porsche Carrera. Ή θα πάρει ένα δίπατο σπίτι 400 τετραγωνικά. Σε ένα χτίμα 8 τσερμάτων. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι γουστάρει. Να ονειρεύεται ό,τι γουστάρει. Τέλος πάντων, ο Αναστόπουλος, ο οποίος πίνει το Aloe Vital, είναι στη Τζίτα, στα 57 του, δεν μασάει. Έχει τον Άρη πρώτο στη βαθμολογία. Τη στιγμή που μερικοί ρεπόρτερ του Άρη λέει θέλουν και θέαμα. Βέβαια. Και μπορεί να την ψωνίζει ο Αναστόπουλος και να λέει τι θέλετε, ρε γατάκια, να πούμε θέαμα. Εμείς θέλουμε να ανεβούμε κατηγορία. Έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι γλίγοροι. Έχουμε παίκτες οι οποίοι γυρίζουν πίσω γρήγορα στην άμυνα όταν χαθεί η μπάλα. Και από την άλλη μεριά μπορεί να έχουμε και καλούς διαιτητές. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει το σκηνικό, πρέπει να έχουν γερές πλάτες. Έτσι λοιπόν τα Αργιανά έχουν δικές τους πλάτες καλές, έχουν καλή ομάδα, έχουν καλό προπονητή, έχουν καλό παράγοντα. Και έχουν και ένα παράγοντα ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, με την Αθήνα έχει να πούμε ένα πρόσωπο. Έχει να πούμε μια πέραση. Έχει να πούμε μια καλή έξωθεν μαρτυρία. Έτσι θα τα λέμε όλα σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με την Αθήνα. Δεν πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Εξάλλου η επανάσταση έγινε δύο φορές. Μία φορά όταν οι χουντικοί φέρανε το μεγάλο Παπαδόπουλο, όπως λένε ήδη, και τον Πατακό. Και η άλλη μεγάλη επανάσταση έγινε όταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κυβέρνησε, να πούμε, η αριστερά. Τώρα δηλαδή. Ο λαός δεν ξεχνά, κυβερνάει η αριστερά. Και μην τολμήσετε καθάρματα να βγείτε στο ραδιόφωνο και να μου μιξοκλέτε. Όπως βγαίνετε στον Καμόρα, πεινάμε. Δεν έχουμε λεφτά, τα ταξί τα κλείσαμε. Ξέρω εγώ, δεν έχουμε αίθουσα. Ένα μήνυμα στείλτε. Πολύ ο Κωνσταντινίδης που πουλάει το Αγίου Ραφαήλ τα αυτά, όπως τα λένε, τα λάδια. Μην τολμήσετε να πείτε μά μου κτλ. Θα σας πάρει ο γέρος διάολος. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Η αγορά κινείται, μια χαρά είναι όλα μέλι γάλα. Γλιτώνουμε και την πρώτη κατοικία. Και το ΦΠΑ στο κρασί το παίρνουν πίσω, να πούμε, στα ποτά. Και στην, πώς τη λένε την άλλη, την ιδιωτική εκπαίδευση το παίρνουν πίσω οι άνθρωποι, ό,τι μπορούν να κάνουν. Εντάξει, δεν θα ξαναγυρίσω εγώ ξανά στη δεξιά να φωνάζω ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εγώ θέλω να ζήσω ήσυχα. Και όπως σήμερα μιλούσα με κάτι
του Δίας εκεί που βρέθηκαν στις δυτικές συνοικίες. Ωραία, παιδιά, τι γίνεται, λέω τώρα εσείς, τι κάνετε. Αλλά ήσυχα τα πράγματα. Εντάξει. Αρκετά ήσυχα τα πράγματα. Δηλαδή, με λιγάλα. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν έχουμε εξεγέρσεις, δεν έχουμε τραυματισμούς, δεν έχουμε. Α, βγήκε ο Ρωμανός, λέει και θα κάνω ντουρε πονηρέ και τα λοιπά. Ο Ρωμανός μέσα από τη φυλακή. Εντάξει. Δεν ξέρω αν πρέπει να φοβάται το κτήμα Ινάσιου Ζήκνα από μια θεία του. Λέτε να κάνει και εκεί καμιά μπουκα ο Ρωμανός, να πούμε. Στη κλειδί της θείας. Και πώς γίνεται αυτά τα παιδιά να έχουν background πλούσιο από πίσω, ρε παιδί μου. Γιατί δεν ξεσηκώνεται, ξέρω, κανένα φτωχό παιδί. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση, να πούμε. Όποιος είναι αρχικός μέσα και τα λοιπά, ο μπαμπάς δικηγόρος μεγάλος, κάνεις δικαστικός από πίσω, ο μπαμπάς. Ένας, ξέρω εγώ, μεγάλο επιχειρηματίας, ο μπαμπάς. Η μάνα εικαστικά, ιστορίες. Πώς τα λένε αυτά τα celebrities και ιστορίες. Πώς γίνεται, ρε, οι παναστάτες στην Ελλάδα να είναι από την άρχουσα τάξη. Πού να το καταλάβω αυτό. Μπαμπάς λεφτά, η μάνα λεφτά, ξοχοεία, ιστορίες, κόλπα. Και ο άλλος κάνει επανάσταση, να πούμε. Και γιατί άμα κάνει επανάσταση αυτός, ρε γαμότορο, να πάρει η ευχή, να πάρει. Δεν τραβάει ένα βρωμόξολο τον παπά του, να πούμε, ο οποίος είναι μέσα στον κόλπο. Δηλαδή, το πρώτο αμάξι που πρέπει να φάει λάχαρο είναι τον παπά του. Αλλά εκείνο δεν το τρώει. Δεν το τρώει γιατί με εκείνο θα πάει η βόλτα να ούμε την κόμενα. Έτσι. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Αλόε Βιτάλ. Καλόε Βιτάλ μάλλον. Γιατί εκτός από αλόε είναι και καλό. Και επειδή το αλόε είναι καλό, έγινε καλόε. Ωραία, δεν το είπα. Είναι καλό αλόε, αλλά είναι καλό αλόε. Και εγώ το λέω καλόε. Καλόε Βιτάλ. Το παίρνετε τηλεφωνώντας στο 231-2-200-500. Αλόε Βιτάλ. Και για τους ακροατάς του Αθλητικού Μετρόπολης, το παίρνετε μόνο με 34,90 λεπτά και γλιτώνετε πεπτικές διαταραχές, βελτιώνετε τη δυσκυλιότητα στο έντερο, φτιάχνετε ένα καλύτερο έντερο, φυσικά όχι να τρώτε ό,τι να είναι, θα τρώτε και καλά, θα παίρνετε και το χλάπα χλάπα το καλό Εβιτάλ, έχετε καλό έντερο, να αιματώνετε καλά το έντερο, ένα καλό έντερο αιματωμένο σωστά και καλές εκκαινώσεις θα έχει και πολύ που δεν θα δώσει, που ή αργότερα μετά από 7 χρόνια 8 γίνονται καρκινώματα ή πολύποδες. Να προσέχουμε. Όχι να λέμε ότι οι μασόνοι μας παίρνουν καρκίνο. Δηλαδή, άμα δεν πας στο γιατρό, δεν κοιτάξεις την υγεία σου, δεν κάνεις check-up, σε φταίει ο μασόνος, να πούμε, που σε στέλνει να πούμε τον καρκίνο. Πάρε και κάνα καλό Εβιτάλ, χλάπα-χλάπα στη σούπα, στην κουταλιά, μέσα να πούμε στο χυμό σου. Το ωραίο που έχει και στέβια. Έχει ζάχαρο. Έχει πόνο στις αρθρώσεις. Γυναίκες, 65 γριές, 70 γριές γυναίκες, 68 γριές γυναίκες έχουν, ξέρω εγώ, γυναίκες, πώς τα λένε αυτά, τις οστεοπορώσεις. Ορίστε, σπάνε κόκαλα, ιστορίες, ραγίσματα. Τα έχουμε δει. Αλόε Βιτάλ. Καταπολέμηση των ιώσεων και βελτίωση της άμυνας του οργανισμού, του αμυντικού συστήματος. Εγώ λοιπόν που έκλεισε η φωνή μου με τα φλέματα και τις πρασινάδες, Χλάπα της, να πούμε, πήρα το Aloe Vital και έγινα περδίκη. Αυτά που λες για αρχή, Γιάννη Χιλιτίδη, να πούμε. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ είπα, φρόνιμος θα είμαι. Άμα θέλετε, ανοίγουμε και τώρα τις γραμμές, πείτε ότι γουστάρετε. Μια εκπομπή η οποία είναι ελεύθερη σήμερα. Είναι free. Θέλετε να θαυμάσετε τον Τσίπρα και την αριστερή κυβέρνηση, μαζί σας είμαι εγώ. Εγώ καθάρισα με τη δεξιά, τους διώξαμε. Διώξαμε και το δεξιό Πασόκ, το οποίο αλλιώς ήρθε στην Ελλάδα και αλλιώς κατέληξε Γιάννο μου, Παντονίου μου κτλ. Και έχω εναποθέσει τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου, να πούμε, και τις μελλοντικές μου προοδευτικές ιδέες στον Αλέξη τον Τσίπρα. Λοιπόν, ένα θα σου πω, Ραπτόπουλε, λέει, είσαι μεγάλος φυτιλάκιας, λέει ο Βασίλης από τη Βέρεια. Πες ό,τι θες, φίλε, εγώ το διαβάσω. Στο Facebook μόνο μη στέλνεις, γιατί τα Facebook είναι για τις γκόμενες και για τον κόκκινο. Με Facebook, ναι, τι κάνεις, μωρό μου. Σαχλαμάρες. Εγώ Facebook έχω, είναι των fans clubs, πώς τα λένε αυτά. Δεν το λειτουργώ εγώ. Το λειτουργεί ο κομμουνιστής. Κορομάει ο κομμουνιστής. Δεν παίρνω ούτε μία δραχμή από εκεί. Λοιπόν, πείτε και γράψτε ό,τι γουστάρετε. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340.
επειδή μας έχετε ζαλίσει τα ούμπαλα με τον Κάκο και ζητάτε ρεπορτάζ, ο Κάκος ακόμα δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δεν υπέγραψε. Και βέβαια ξεφτύλα γίνεται ο Σαββίδης με αυτό. Και γίνεται ξεφτύλα γιατί, για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί δέχεται να πούμε τραμπούκο από τους οργανωμένους. Και ξέρεις, σε αυτές τις σχέσεις, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, ο τραμπούκος του οργανωμένου στο σωματείο είναι εύκολος. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση, να πούμε. Στην Οπαδούπολη, Παύλα Φρεντοφραπεδούπολη. Μεγάλη ιστορία. Και η δεύτερη ξεφτύλα είναι γιατί τον παρουσιάζεις στη σουίτα τα μούτρα του, ενώ ακόμα δεν έχεις συμφωνήσει για την αμοιβή του. Ποια θα είναι η αμοιβή του. Και έχεις διαφορά στο οικονομικό. Αυτός λέει ζητάει 10 χιλιάρικα, εσύ του δίνεις 6 και τα λοιπά. Δηλαδή, σαν να με παρουσιάζει εμένα ο Ανδρώνης εδώ, ζητάω εγώ 10 χιλιάρικα, αυτός μου δίνει 6 και δεν τα έχουμε βρει ακόμα, αλλά με παρουσιάζει στο απέξω, να πούμε. Εντάξει. Είναι κατακριτέα πράγματα. Αυτά είναι ερασιτεχνικά πράγματα, να πούμε. Ραπτό, με προβλημάτισες με αυτό που είπες τις προάλλες, ότι ο έρωτας φεύγει με την πρώτη, λέει, κλανιά. Εγώ, λέει, κάνω κλάν τη γυναίκα μου μπροστά συνέχεια, λέει, αυτά τα 10 χρόνια που είμαι μαζί της, όχι από την αρχή, λέει. Όμως, λέει, κινδυνεύει, λέει, ο γάμος μου. Και λέω, ο γάμος σου δεν κινδυνεύει από αυτά τα πράγματα. Ο γάμος σου κινδυνεύει από άλλα πράγματα. Και το πρώτο πράγμα είναι το οικονομικό. Και έπονται και τα υπόλοιπα. Βέβαια, άμα είσαι λίγο γαϊδούρη και δεν σέβεσαι τη γυναίκα σου και κάνεις μπουρτε εκεί μπροστά κτλ. Δεν νομίζω. Είσαι ένα ιδιωτελή γουρούνι, να πούμε. Διότι σου λέει η γυναίκα, όταν ήσουν τα πρώτα χρόνια στα μέλια, γιατί δεν το έκανες. Αν είσαι λοιπόν μάγκας, εσύ που κάνεις μπουρτ μπροστά στη γυναίκα σου, μετά από το 10ο χρόνο, εγώ θα σε χαρακτηρίσω μάγκα, όπως ήταν η γενιά, η προηγούμενη από εμάς, όταν έκανε μπουρτ από την πρώτη εβδομάδα. Εκεί είναι η μαγκιά του άντρα. Όχι να βαρεθείς και να βαρεθεί και η άλλη και να ξέρω εγώ και τα λοιπά και να κάνεις μπρουτ. Ή και η άλλη μπορεί να βαρεθεί και να σου έρθει με τα τερλίκια της γιαγιάς της, να πούμε. Εντάξει, δεν είσαι μόνο εσύ μάγκας, είναι και η γυναίκα ψυχή έχει. Δεν έχεις μόνο εσύ ψυχή, γιατί όπως κάνεις εσύ μπρουτ και είσαι μάγκας και άντρας και παοξής, να ούμε, και αυτή πετάει τη σερβιέτα τη στιματωμένη εκεί που πας να πετάξεις την πατονέτα σου και σου κάνει αντίπεινα μάγκα μου, να πούμε. Κατάλαβες. Γιατί είσαι μάγκας και πάω οξύς, να πούμε. Κώστα, πολύ ωραίο μπάσκετ έπαιξε σήμερα ο Άρης. Πώς τις βλέπεις την ομάδα? Κάνει δουλειά ο Λάσκαρης. Εάν δεν το έχει στείλει ο Βλαχόπουλος το μήνυμα, κάτσε να δω. Βλαχόπουλος. 768. Δεν πας στο διάλο, ρε Βλαχόπουλε. Κατάλαβα ότι έστειλες εσύ το μήνυμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε 768 τελειώνει του Βλαχόπουλου το τηλέφωνο. Δεν μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Βέβαια, επειδή είναι άπλας αυτός, οικογενειακός, είναι γερά οικονομικά. Έτσι, σε δίνω τώρα στον αέρα. Στέλνει τώρα εδώ για να με ανάψει τα λαμπάκια. Και γελάει τώρα σπίτι με τη γυναίκα του. Χαχαχαχαχα. Με την Ευγενία γελάει. Βρωμόσκυλο, γελάς. Σε καρνίζω εγώ αύριο. Το Λάσκαρι. Εάν θέλω, βέβαια, τώρα να. Αν θέλω το Βλαχόπουλο να τον κάνω μπαρούτι, γιατί με δουλεύει. Αυτό που λέει, τι έχεις να πεις για τον μπάσκετ? Να έρθω να πω δύο κουβέντες για τον μπάσκετ? Ξέρω ότι με πιάνει σάρα και τα λοιπά. Θα λέω εγώ ένα μήνα για τη γυναίκα του Λάσκαρη εδώ διάφορα. Που θες να κάνεις εσύ κονέ και να έχεις καλή είδηση και τα λοιπά. Να άρχισε να με παρακαλάς και να λες, έλα ρε Ραπτό που λέει τώρα, τα βάζεις με τον μπάσκετ, αφού μπάσκετ δεν ξέρεις ρε φίλε, να πούμε τώρα. Και να κλαις το πρωί. Θα στην κάνω εγώ. Με δουλεύεις μπροστά στα μάτια μου. Εντάξει, σε πήρα γραμμή εγώ. Λαμόγιο Βάζελος. Παπάς στη λεωφόρο. Ο άνθρωπος που ξύλωσε η ΕΠΟ από διεθνή διαιτητή αξέχαστος είχε κρατήσει 8 λεπτά καθυστερήσεις στο μάτς Κυπέλου με την ΑΕΚ το 2011. Πέρσι έσφαξε τον Παναθηναϊκό στο Κύπελο με την Ξάνθη και φέτος με τον Πανιόνιο. Γκολ Πανιονίου από ανύπαρκτο φάουλ. Ναι, που το πνίξε ο τερματοφύλακάς σου, Λαμόγιο Βάζελε. Πες τα ρε Κώτα, λέει, πόσο χεσμένος έρχεται ο Κυρσάβας. Λοιπόν, επειδή δεν έχω τα γυαλιά οράσεως και έχω 2 βαθμούς πρεσβειοπία και δεν βλέπω την ώρα, χειριτή, θα με ενημερώσεις εσύ όταν θα πάμε σε διάλειμμα, διότι εγώ θολά τα βλέπω τα πράγματα. Έχω ακόμα 5 λεπτά
με λέει ο Γιάννης. Πολύ ωραίο μπάσκετ έπαιξε, βέβαια. Δεν μου λες, τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ τον έδειξε τον μπάσκετ. Ποιο κανάλι ήταν? Ναι. Θα βγουν να κάνουν κριτική οπαδοί οργανωμένοι στον μπάσκετ? Όχι. Ναι, εκεί δεν στηρίζουν τα παιδιά. Εκεί υπάρχουν επειδή υπάρχει ο Άρης στον μπάσκετ. ΠΑΟΞΙΔΕΣ. ΠΑΟΞΙΔΕΣ στον μπάσκετ το ανακάλυψαν μετά τον ερχομό του Γκάλι. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν έφερε τον Γκάλι, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα είχαν το μπάσκετ τους, θα παίζανε με τη ΜΕΝΤ. Εκεί στο γήπεδο της γειτονιάς μου, εκείνο το δίπλα στο Ζάπινγκ, να πούμε, ένα μαγαζί. Εκεί είναι το γήπεδο της ΜΕΝΤ. Θα παίζανε, αν δεν ερχόταν ο Γκάλης, ΜΕΝΤ ΠΑΟΚ ντέρμπι. Ποιος θα πέσει, ξέρω εγώ, από την Α1 κατηγορία ΤΕΚΑΣΤ στη Β. Ποιος ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και ποιος ΠΑΟΞΙΣ φίλαθλος. Αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα. ΠΑΟΞΙΣ και μπάσκετ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το μπάσκετ έχει μία άλλη κουλτούρα. Και να σας πω και μία αλήθεια. Και σουπεράς και μπάσκετ δεν έχει. Και αυτόνομη θύρα 10 και μπάσκετ δεν έχει. Δεν έχει. Το μπάσκετ είναι για πιο εξευγενισμένα άτομα. Για πιο μορφωτικού επίπεδου άτομα. Για τους κάφρους δεν είναι το μπάσκετ. Και γι' αυτό το λόγο, και γι' αυτό το λόγο πιθανολογώ η κυρία, ξεχνάω το όνομά της, Μπόμπο Τζόρτζια, η κυρία Τζόρτζια βλέπει τους γουρουνάδες και τις γυρίζουν τάντρα. Βέβαια και η ίδια, άμα τη βάλει σε μια κερκίδα και την τύσεις με φανέλα του Σούπερ 3, για Σούπερου μοιάζει. Με αυτή τη μούρη που έχει, τι είναι αυτή κτλ. Δηλαδή, γουρουνάς με γουρουνού, να πούμε κτλ. Αλλά η γυναίκα έχει ένα επίπεδο. Έχει ένα πώς το λένε, έχει τα κιλά του Σούπερα του παλιού, αλλά έχει ένα επίπεδο. Και λέει τον άντρα της, τον Λάσκαρη, τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ πέρα να γαυγίζουν στο γήπεδο του μπάσκετ. Και έφερε τον Κοστέτσο, έφερε τον Αμαζούσο Ασλάνη, θα έφερε και τον Ασλάνη. Μπορεί να φέρει τον Ρουβά, μπορεί να φέρει την Κάτια Ζιγούλη. Τους γιατρούς, από τους χειρουργούς από τα μεγάλα στρώματα της Θεσσαλονίκης. Οικαστικούς, δικαστικούς. Πώς το λένε, συλλέκτες γραμματοσύμων, ναι, μεγάλο επιχειρηματίες, αρκετούς γκέι, οι οποίοι το μπάσκετ μπορεί να το αρέσουν και για άλλους λόγους, δηλαδή τα κορμιά, τα αντρικά, οι μπασκεμπολίστες έχουν τους μυς, τα κτλ. Τραβάει. Λοιπόν, το έχεις κάνει πολλές φορές, αλλά σε παρακαλώ, κάνε λίγο σαρδάμ κόκκινου. Μάλιστα. Το σβέρκο του κόκκινου ούτε με αλυσοπρίωνο δεν κόβεται, λέει ο 279. Πότε θα ξαναδούμε το ντέρμπι Αντωνιάδη Τζόρνταν? Δεν χάνετε με τίποτα αυτό το μάτς. Τι φλανάχι το κλασικό. Τσικαλοπερνάς βλαχό που λέει. Τσίπουρα έπινες. Και φυσικά ο Τζερόνιμος, ο οποίος Τζερόνιμος μετά τα 50 του, το μαλλί του το μακρύ άσπρισε και κατά κάποιο τρόπο αυτά που έκανε στα 25 τα βλέπει πολύ μακρινά, λέει ΠΑΟΞΙΣ Μαναβίσιος, ο οποίος μεταλλάχτηκε σε κουλτουριάρη ΠΑΟΞΙ. Δεν έπρεπε να αφήσεις να γίνει αυτό το ξεκατίνιασμα χθες. Λάθος. Προστάτευσε την εκπομπή σου. Με προμηνύει και με προτρέπει ο Τζερόνιμο, καλό δρόμο να έχει ΠΑΟΞΙΣ. Παλιά να πούμε ιστορία, 50 χρονών, 53, αρχίσαμε γερνάμε και φυσικά όταν πέφτουν εμείς προς τα κάτω, πέφτουν και τα υπόλοιπα προς τα κάτω, όταν είσαι νέος ανεβαίνουν προς τα πάνω, όταν γερνάς κατεβαίνουν προς τα κάτω, είτε είναι μαλλιά, είτε είναι γεννητικό όργανο, είτε είναι μυς, πέφτει. Βλέπεις, είσαι 22 χρονών γεμάτος μαλλιά, γερνάς, κατεβαίνουν στα φρύδια σου, κατεβαίνουν στη μύτη σου τα μαλλιά, πέφτουν από πάνω, πας στα αυτιά σου, κατεβαίνουν στο σώμα σου, εκεί που είχες ένα ρωμαλαίο στήθος, πάνε κάτι τρίχες, κάτι ορμονικά, κάτι αυτά, γεμίζει πλάτη σου τρίχες, γίνεσαι αντιαισθητικός, αρχίζεις βιχάς, γερνάς, γίνεσαι αντιερωτικός, αντιαισθητικός και γίνεσαι ΠΑΟΞΙΣ 53 χρονών, παλιός συνδεσμίτης και τα λοιπά, ο οποίος μου έχει γίνει τώρα ρε Τζερόνιμο, καθώς πρέπει. Κέρδισε ο Άρης στο μπάσκετ.
Γι' αυτό είναι χαρούμενος ο Βλαχόπουλος. Πήγε, πήγε κάτι τσίπουρα με λέει και κυρνίζει στο σπίτι τώρα. Χαρούμενος, χαρούμενος. Κατάλαβες το βρωμόσκυλο. Λοιπόν, λοιπόν, με σε κάνει κανένα αλκοτέστ, να μου γίνει παόξης. Και πει Βλαχόπουλος και σου βγάλει ένα κύκους. Λοιπόν, στο μπάσκετ του Άρη δηλαδή, καλά που δεν ζει ο Ιόλας. Τα μόνα θα ήταν με το ψινάκι στο Αλεξάνδριο. Ενέρε φίλε. Τι δουλειά έχει τώρα ο γουρουνάς, ο σουπεράς τώρα στο Αλεξάνδριο. Πρώτον. Δεύτερον. Αυτοί άμα μπλέκουν εκεί οι οργανωμένοι, θα θέλουν να κάνουν και τα κουμάντα. Οπότε σου λέει η κυρία Τζόρτζια, τώρα εγώ και χαγιά στα αυτά μου δεν έχω τον άντρα μου, θα έχω το σουπερά. Οπότε τους πήγαν, τους βάλουν ένα δίχτυ εκεί, ένα αυτό κτλ. Τώρα πω ξεδοντιασμένους τους βλέπω, τους σουπεράδες στο Αλεξάνδριο. Γιατί να τους ξεδοντιάσει ο Σκόρδας που ήταν ο δοντίατρος, τους ξεδόντιασε η Τζόρτζια. Βέβαια. Έλα ραπ λέει, παπαράπ τον έφαγε στο Χαρίζι. Ένα μήνα έξω. Επόμου λέει το κέντρο Τζιόλης τώρα και αντεπιθέσεις με πανετολικό το Τούντορ. Δεν πειράζει. Θα κάνουν 3 χρόνια... το Τζιόλι, πως το λένε, αναπροσαρμογή συμβολέου. Ο Τζιόλις 30 χρονών που είναι πιο αργός και από το θάνατο, να πούμε έτσι, το, ο αργός θάνατος είναι πιο γρήγορος από τον Τζιόλι. Νερό θέλω κρύο, με λεμόνι μέσα, στύψε και ένα λεμόνι Αχιλέα, στύψε και ένα λεμόνι, φέρε ένα λεμόνι. Εάν έχει, αν δεν έχει, εσύ θα το ψαρέψεις. Λοιπόν, που είχα μείνει, θανατηφόρο τροχαίο. Μην μου λες τέτοια. Ναι, ενημέρωσέ με. Α, καλά μπήκαμε. Και εγώ ήθελα να κάνω, ήθελα να την κάνω πιο έτσι χιουμοριστική την εκπομπή. Τώρα ακούω τον άλλον μέσα, μιλάει να πούμε και τέτοια. Τέλος πάντων, Ραπτόπουλε κάνε τον κόκκινο με τον παπά Επαμεινώντα. Φίλε δεν υπάρχει. Αν τον πήρε χαμπάρι ο Ραγκάτσης με τον Επαμεινώντα, είναι φίλε όλα τα λεφτά. Λοιπόν, για το Χαρίζι δεν τον φάω ρε φίλε. Μα ένας άνθρωπος που παθαίνει θλάση στα 22, εγώ τον είδα για λαδοτρόφο. Για τον Τζιόλι έλεγα. Μου στείλες το μήνυμα για το Χαρίζι. Ο Χαρίζις είναι ένα σχαφ δυνατό παιδί. Άμα το βάλεις να κάνει να αρμέξει αγελάδα, μπορεί να τη βγάλει το βυζί, το κάνει σαν τη Ζηλιάνη να πούμε. Σφίξε, σφίξε. Να τον πάρεις μαζί σου σε καυγά στην ταβέρνα, να είναι με το μέρος σου, θα δείρεις την άλλη την παρέα. Στα πω εγώ τα θετικά. Σωματική Ρώμη, που αν κατεβάσει την μπάλα, την κατεβάσει τσαπατσούλη για μένα κτλ. Έχει μια καλή μπάλια. Ψηλά δεν τον έχω δει ακόμα. Αλλά φίλε, χαμηλά δεν μαρκάρει. Δεν κόβει ούτε με βαλέ. Ούτε με το βαλέ τη ξερίδα δεν κόβει. Θέλει βελτίωση 500%. Αν τα καταφέρει, δουλέψει πάρα πολύ, θα γίνει ένα σκαφ τη σειρά. Θα γίνει ένα σκαφ που στον ΠΑΟΚ τη διαφορά δεν πρόκειται να την κάνει. Όπως τη διαφορά δεν μπορεί να την κάνει ο Τζιόλης. Εντάξει. Τώρα είναι το να φάνε τον Κάτσε. Δεν τους κάνει ο Κάτσε τώρα. Και ποιος είναι ο Κάτσε και τα λοιπά. Ο Κάτσε είναι ο καταστροφέας του δεκαριού στο 4-2-3-1 της αντιπάλου ομάδος. Αυτός είναι ο Κάτσε. Και είναι ο πλάγιο Μαρκαράκιας. Αυτός που κάνει ο ντουμπλο Μαρκαράκιας. Όταν ας πούμε φύγει ο Μπακ ο αριστερός ή βγει ο Χαφ ο εσωτερικός στη γραμμή, πάρει καμιά κουρσίτσα και θα έρθει εκεί να του φάει την μπάλα και να τη δώσει στο δεκάρι που θα φέρει ο Σαββίδης με μια παλιά 10 μέτρων, στο δεκάρι που θα κάνει τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Ο Κάτσε λοιπόν είναι εργαλείο. Από έλλειψη Χαφ στον ΠΑΟΚ ποιότητος, αυτό το καλό εργαλείο, αυτός ο χαμάλης, ο καλός, αυτός που πρέπει να πάρει το δεκάρι του αντιπάλου και να το σβήσει, βλέπε Φορτούνης, βλέπε η Μπαγάσα, βλέπε, ξέρω εγώ, πες μου ένα καλό χαφ, το Μάνταλο ας πούμε, να παίξει δεκάρι, ξέρω εγώ, ο Μποανανότε το πάρει, ναι, αυτός είναι ο Κάτσε. Και ο Κάτσε, όσο περνάει ο καιρός και βλέπει ότι ανανεώνει το συμβόλαιο του Τζιόλι, του αργού που τον προμοτάρουν εκεί οι δικοί του, και ναι, μέχρι τα 33 συμβολεάρα δεν πρόκειται να υπογράψει. Θα μου πεις,
χέστηκε η φοράδα στο αλόνι που δεν θα υπογράψει ο Κάτσε. Έτσι λένε οι παοξίδες. Ναι. Ο Κάτσε όμως με έναν προπονητή ρολίστα, με έναν προπονητή έξυπνο, που αν του πει εσύ θα καταστρέφεις αυτόν, εσύ θα ντουμπλάρεις εκεί, εσύ θα χώνεσαι εκεί και όταν πάρεις την μπάλα θα τη δίνεις εκεί και η κίνηση που θα κάνεις στην επίθεση θα είναι εκεί. Μέχρι εκεί είσαι. Δεν είναι όμως κανένας προπονητής στον ΠΑΟΚ τέτοιος. Και να πάρει το Τζιόλι και να του πει κοίταξε, εσένα μας εβάλω χαφ και παίξω 4-4-2 box to box, θα σε χάσω και εσένα με θλάση. Ο επόμενος που θα πάθει θλάση στον ΠΑΟΚ με τα μυαλά του Τούντορ είναι ο Τζιόλις. Ο επόμενος που το πιο ήπιο που μπορεί να πάθει είναι θλάση. Το άλλο δεν το λέμε. Έτσι, μια θλασούλα ένα μήνα έξω. Και όταν ανοίξει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι στα 4-4-2 και τα λοιπά, παθαίνει και ο Χαρίσης θλάση. Θα πάθει και ο Πέλκας θλάση. ΠΑΟΚ λοιπόν το επίπεδο του είναι να κλείνει τους χώρους, να κλείνει τους χώρους και να πηγαίνει σε ευνηδιασμούς. Γιατί έχει παίκτες τεχνητές και γρήγορους, οι οποίοι κατά συνθήκη μπορεί να γίνουν και εκτελεστές στις τέσσερις να κάνουν το ένα. ΠΑΟΚ λοιπόν πρέπει να κλείνει τους χώρους και να φεύγει με ένα φορ, όχι με δύο, με ένα φορ πλαϊνούς του και τα χαφ του και τους μπακ του που θα είναι γρήγοροι. Και με συγκεκριμένο πλάνο, όταν κερδίσουμε την μπάλα θα φύγεις Κίτσιου εσύ στη γραμμή, όταν την πάρεις θα κλείσεις στα center back, θα έρθει ο Πέλκας εδώ, θα βγει ο φορ εκεί και ανάμεσα θα μπει, ξέρω εγώ, ο Κάτσε, λέω εγώ τώρα. Αυτά όμως θα πρέπει να τα δείξει ο προπονητής και όχι να τα αυτοσχεδιάζει ο Μπερμπάντοφ. Εσείς που έχετε άποψη και λέτε να μείνει ο Τούντορ και γιατί να φύγει ο Τούντορ. Να έχετε την άποψη να στηρίξετε. Μάλλον να έχετε το επιχείρημα να στηρίξετε την άποψή σας. Να έχετε το επιχείρημα να στηρίξετε την άποψή σας. Και όταν μιλάτε για μπάλα, η μπάλα έχει λεπτομέρειες. Πολλές λεπτομέρειες. Τις οποίες όσοι πιάνουν το μικρόφωνο θα πρέπει να γνωρίζουν. Και να μην λένε δεν κάνω ανάλυση στο παιχνίδι, π.χ. κόκκινος, γιατί δεν μου αρέσει να αναλύω. Ένα κακό παιχνίδι ήταν, δεν το αναλύω, λέει. Μα σε ένα κακό παιχνίδι μπορεί να βρεις 50 αναλύσεις σωστές. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. 54.340. Ακούμε. Αυτά με τον Τζιόλι λοιπόν, αυτά με τον Κάτσε, έχουν ένα θεματάκι αυτοί οι δύο. Είναι λογικό να έχουν και είναι λογικό να είναι παραπονούμενος ο Κάτσε. Και είναι πολύ φυσιολογικό να περιμένει ο Κάτσε να τελειώσει το συμβόλαιό του για να πάει εκεί που πιθανόν που θέλει να πάει ο Σαλπικίδης, λέει, στην Νάπολη. Γιατί αν πάει και ο Κάτσε να καταστρέφει το παιχνίδι της Σαμπντόρια σε ένα ρόλο που θα του δώσει ο Ιταλός προπονητής της Σαμπντόρια ή της, ξέρω εγώ, μιας άλλης, της Σασουόλο για παράδειγμα, να του δώσει τέτοια εντολή. Οκ, πολύ ωραία. Και τελειώνει το θέμα. Ο Κάτσε είναι εργάτης. Και το ξαναλέω. Πήρε ηγετικές πρωτοβουλίες σε ένα κέντρο του ΠΑΟΚ γιατί δεν υπήρχε ποιοτικό σκαφ. Πέρσι μάλλον με τον Τζαλδάρη, ποιος θα φύγει πιο μακριά από τον Τζιόλι για να διακριθεί και να ανεβάσει το κασέ του. Μάλλονε ο Τρεχαλατζής ο Τζαλδάρης με τον Τρεχαλατζή τον Κάτσε. Μαλώνανε ποιος θα πλαισιώσει το δεκάρι του ΠΑΟΚ και τους φορ. Ανεβαίνε και τα μπακ ψηλά, έμενε ο Τζιόλης και τα σέντερ μπακ και έβαζε Ξάνθη 4 γκολ. Γιατί ο Αναστασιάδης την είδε Γουαρντιόλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ την είδε Μπάγερν, να πούμε. Δεν του πετσαρδάρι,
θα ανέβεις εσύ τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο και μία ο Κάτσε. Και ανάποδα στο δεύτερο ημίχρονο. Οκ, οι δυο μαζί. Κάτσε όταν ανέβεις εσύ, ο Μπακ στην πλευρά σου θα μείνει λίγο πίσω. Θα βγει ο άλλος ο Μπακ. Για να έχουμε ισορροπία στις γραμμές μας. Όχι να τρώμε τρία στα Γιάννενα, τέσσερα στην Τρίπολη, τέσσερα στην Ξάνθη, επειδή εσύ με τον Τζαλδάρη την είδατε αναρχία στο χώρο του κέντρου του ΠΑΟΚ να ανεβάσετε το κασέ σας. Και εσύ Τζιόλι θα μείνεις πίσω. Με έναν από τους δύο. Θα ανέβει ο ένας ο Μπακ. Ένα γκολ ο Κλάους, ένα γκολ ο Φακούντο θα το κάνουν. Να φάμε και ένα εμείς, θα κάνουμε και ένα ακόμα. Δεν το βάλαμε. 1-1. Με 1-1 δεν σε διώχνουν. Με 4-0 σε διώχνουν. Με 1-0 δεν σε διώχνουν. Με 4-0 πάλι σε διώχνουν. Και με 3-0 σε διώχνουν. Αυτά τα έλεγα και στο Δέλα, στο τηλέφωνο. Ο Δέλας είχε αντίθετη άποψη. Μου έλεγε στο τηλέφωνο πριν από ένα μήνα. Εμένα ήταν αξιοπρεπή, δεν με καλύπτει. Είτε 1-0 χάσω, είτε 5-0 χάσω, για μένα είναι το ίδιο. Για σένα μπορεί να είναι το ίδιο. Αλλά για τον άλλον που κριτικάρει και τον παράγοντα που γίνεται Ευρώπα δεν είναι το ίδιο. Με 1-0 λοιπόν στο Καραϊσκάκι, τόσο είναι στο τομάρι σου. Με 4-0 δεν τόσο είναι στο τομάρι σου. Λοιπόν, πώς βλέπεις την μπανάδα το Σάββατο? Κάνε λίγο κόκκινο να πεθάνουμε στα γέλια. Καλημέρα από Βέρεια. Την μπανάδα το Σάββατο τη βλέπω over, γιατί διαβάζω ότι θα πάει σε ένα 4-4-2 στην ευθεία με Καρέλι Μπέρκ και κατακτώντας το κέντρο υποθετικά, δηλαδή παίρνοντας μια κατοχούλα και μια γοητευτική κατοχούλα της μπάλας, ο Ολυμπιακός ξέρει και παίζει πολύ καλά την τριαντάρα την παλιά, και ας σου βγει με 4-4 στο χώρο το μεγάλο, γιατί εσύ θα τη δεις Παναθηναϊκός του Γουέμπλεϊ στη Λεωφόρο, σαν παντά ο Βεριώτη, και την πάρει ο Κασάμι και σου κάνει μια τριαντάρα στο Φορτούνι και σε βγάλει Φορτούνι, Σεμπά, πώς το λένε, Ντέγε και Ντουρμάς με 4, τις 3 επιθέσεις θα σου κάνει ένα γκολ. 4-4 είναι καλή αυτή η 4 με τους 4 τους δικούς. Οπότε πάμε για οβεράκι. Και δεν βλέπω νίκη του Παναθηναϊκού με τίποτα. Βλέπω ένα 2-2. Βλέπω ένα 1-2. Βλέπω ένα 2-3. Βλέπω πολύ πράγμα. Και όπως είπε και ο Νίκος ο Καραγεωργίου προχθές στον TV Μακεδονία, είναι αρνητικό για τον Παναθηναϊκό. Το είχαμε κουβεντιάσει στο διάλειμμα. Ότι θα παίξει με ένα χαβ λιγότερο στο κέντρο. Και ο ένας ήταν ο Ζέκα. Τον άλλο δεν ξέρουμε. Αλλά και από την άλλη μεριά ο Καρέλης και ο Μπέρκ με δύο στόπερ μπορεί να κάνουν και αυτοί γκολ. Μπορεί να κάνουν και αυτοί γκολ μέσα στο κομμάτι της άμυνας του Ολυμπιακού. Γιατί οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού για μένα είναι η αχίλιος πτέρνα του Ολυμπιακού. Ιδιαίτερα όταν πάρουν την μπάλα και κατέβουν 20 μέτρα μετά τη μεγάλη περιοχή τους. Εκεί τους έχει σώσει ο επόπτης με τη Λεβαδιά, τους έχει σώσει ο επόπτης με τον Ατρόμητο, τους έχει σώσει ο επόπτης με την ΑΕΚ, τα δυο στόπερ τους έχει σώσει ο επόπτης. Λοιπόν, 2-31-0 90-90-90 2-31-0 98-80-90 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40 θα παρακαλούσα ακροατής να μην βγει να διαμαρτυρηθεί όπως κάνει στον Καμόρα για τα πολιτικά, γιατί εγώ απλά πιστεύω ότι έχετε την κυβέρνηση που γουστάρετε, την αντιπολίτευση που γουστάρετε και είστε βολεμένοι μια χαρά με την κυβέρνηση της αριστεράς, την οποία εγώ δίνω πίστοση χρόνου τουλάχιστον 2 χρόνια. Για τον Τσίπρα εμένα 2 χρόνια δεν θα με μιλήσετε. Να κλαφτείτε στον Καμόρα, να κλαφτείτε στο Βλαχόπουλο, να κλαφτείτε στον Κόκκινο, να κλαφτείτε σε όποιον θέλετε να κλαφτείτε. Σε μένα δεν κλαφτείτε. Ψηφοφόροι των μνημονίων. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Έλα ρα. Χαλαρός ακούω.
Χαλαρός είμαι. Αφού εσένα ακούω. Α, αυτό είναι καλό. Ναι, με χαλαρώνεις. Λοιπόν, ξαναμιλήσω στον παρελθόν. Κλείσε και, κλείσε και το ράδιο να είμαστε ακόμα καλύτερα. Ωπα, αδερφέ, δεν το ξέχασα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Ήθελα να αλλάξω λίγο το κλίμα, ρα. Ναι. Σ' ακούω χρόνια να ξέρεις. Mm. Απλά τώρα το τελευταίο το έχεις ρίξει στα πολιτικά. Επειδή σήμερα μιλάνε όλοι για τον κόκκινο. Πράγμα που έκανες εσύ στο παρελθόν. Τι έκανε? Για το Σαρδάμ, ρε παιδί μου, που λέει, ας πούμε. Φίλε, τον παπά. Το στάπ της. Τον παπά επαμεινώντα σήμερα. Το σκότωσε. Αυτό, ναι, ναι. Το σκότωσε τον παπά επαμεινώντα. Είχα γονατίσει, δεν με τον παπά επαμεινώντα. Εγώ νόμιζα το έλεγε. Έκανε πλάκα αυτό, το εννοούσε. Τον παπά επαμεινώντα. Θα κάνει και εσύ Σαρδάμ και το λέει σωστά, αλλά δεν γίνεται. Τον παπά επαμεινώντα. Έβρα το παίξουμε στο στοίχημα. Βγήκε μια θεία του παπά επαμεινώντα. Και του λέει, καλά, δεν τρέπεστε λίγο να μην ξέρετε, λέει, ποιο είναι ο γενικό αρχηγό του Πάπα. Εν τω μεταξύ, παντελώ άγνωστο ο Παπα Επαμεινώντα, δεν το ξέρει κανένα τον Παπα Επαμεινώντα. Τον κάνα, λέει, γενικό αρχηγό του Πάπα προσωρινά τον Παπα Επαμεινώντα. Και ο Παπα Επαμεινώντα έγινε σήμερα διάσημο. Φαντάζομαι ότι τον πήραν παλιοί συμμαθητέ του, είπαν Παπα Επαμεινώντα, νόντα. Τι έγινε, είσαι στον Πάπα, ναι, ρε, δεν το ξέρει. Όχι τον Ποκόκκινο στο μεσημέρι. Τι γέλιο, φίλε. Ούτε ο ίδιο ξέρω το λένε Παπα Επαμεινώντα. Λοιπόν, διώξε τον κόκκινο και βάλε να μιλάει κάπω έτσι. Κορδελιώτικα. Τι να μιλάει? Με σκοπό να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλείσμα στην ατμόσφαιρα. Κατάλαβε τώρα. Στοχεύοντα τη μείωση. Κάτι τέτοιο να δει. Τέλο πάντων. Καλά να είσαι, φίλε, τα λέμε. Οι διεθνείς γλύφτες, οι μασόνοι της πολιτικής, δεν θα επιτρέψω, πάξε κανένα. Έλα, φίλε, ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι, φίλε, αργός είσαι, φίλε, αργός, αργός, πάμε, έλα. Μέρα, το πλέ. Έλα, φίλε, καλημέρα, αργός είσαι, λέω, πάμε, άντε. Έλα, τι γίνεται, πότε φορά παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει, εσύ, εντάξει. Να σου πω, να τον ΠΑΟΚ πώς τη βλέπεις την Κυριακή? Over. Θα νικήσει. Over σου λέω. Ναι, δεν βλέπεις να νικήσει όμως. Πρέπει να επιστρέψεις την ίδια. 1-2-1 το κάνει. Θα το κάνει 2-1. Θα το κάνει, έτσι. Πιστεύω εγώ θα το κάνει. Έτσι νομίζω. Ναι. Εγώ πιστεύω θα παίξει και με τρεις την άμυνα. Δεν νομίζω, δεν έχει τρίτο να βάλει. Μπορεί να γυρίσει τον Τζιόλι πίσω όπως την προηγούμενη φορά. Να χαρούμε γκολ εμείς, ναι. Με το Μαλεζάκι το βάλει δίδυμο. Να γουστάρουμε. Το Μαλεζάκι και το Σκόντρα. Εντάξει. Στα λίμπερο. Ο Σκόντρα να παίξει λίμπερο. Ο Σκόντρα δεξιά, ο Μαλεζάκι αριστερά και ο Τζιόλι στο λίμπερο. Αν να παίξει ο Τζιόλι, Μαλεζά, Σκόντρα. Δεξιά να παίξει ο Κίτσιου. Αριστερά ποιο, ναι, να βάλουμε. Ο Ροντρίγκε, το Μαυρούλι. Ο Ροντρίγκε να το βάλουμε αριστερά. Χαφ. Ναι. Θα βάλουμε τον Τζιόλι. Ο Τζιόλι σαν άμυνα. Στα χαφ θα βάλουμε τον Τζίμι Ροτ με τον Κάτσε. Ποιο να βάλουμε? Τον Τζίμι Ροτ με τον Κάτσε. Ο Τζίμι Ροτ και ο Κάτσε, ναι. Δεκάρι, ποιο να βάλουμε? Ή ο Πέλκα ή ο Μπερμπάτοφ. Τον Πέλκα θα βάλουμε δεκάρι και θα βάλουμε Κλάου και Μπερμπάτοφ, έτσι. Ωραίο. Ή Κλάου ή Μακ. Το Μακ θα τον αφήσουμε έξω. Όχι, ή Κλάου Μακ και αλλαγή Μπερμπάτοφ ή Μπερμπάτοφ Μακ. Μέσα ο Μακ λοιπόν και ένα από. Μπερμπάτοφ ή Κλάους. Μάλιστα. Μπράβο. Καλό. Καλό είναι. Ωραίο είναι. Επιθετικό είναι αρκετά. Εντάξει. Ανεβαίνω Κίτσιου, ανεβαίνω Ροντρίγκες 2, Πέλκας 3, ναι. Μακ 4, Μπερμπάτοφ 5. Ωραίο, ωραίο είναι. Εντάξει. Και πίσω δύο γκολ τα έχει. Δύο γκολ τα έχει. Με αυτούς εδώ δύο γκολ τα έχει. Τώρα πίσω δεν ξέρω τι θα κάνει. Πίσω, εντάξει. Ουσιαστικά αυτοί θα παίξουν με την επιθέση. Κλειστά θα παίξουν στην άμυνα. Ναι. Οπότε. Εντάξει. Να δούμε. Ναι, κόσμο. Ένα γκολ θα το φάμε πάλι. Κόσμο θα έχει goal, κόσμο. Goal, goal. Κόσμο θα έχει κόσμο ή... Δεν θα έχει κόσμο. Γιατί? Εντάξει, δεν θα έχει κόσμο. Πρέπει να γίνουν αποτελέσματα για να έρθει πάλι ο κόσμος. Στο μπάσκετ, στο μπάσκετ θα πάτε, πού θα πάτε? Δεν τα πάνε ούτε στο μπάσκετ, αφού ο Παοξής δεν είναι μπασκετικός φιλάθλος. Ποδοσφαιρικός είναι. Ναι, είναι όντως. Είναι ποδοσφαιρικός, όντως. Είναι ποδοσφαιρικός φιλάθλος, βέβαια. Σωστό. Γι' αυτό και πηγαίνουν 500 άτομα στο μπάσκετ. Ναι. Πόσα πήγανε? 500 άτομα, πόσοι πηγαίνουν συνήθως? 500 άτομα. Κι αν. Πολλούς έβαλες, φίλε. Κι αν πηγαίνουν τόσοι. Πολλούς νοματέως έβαλες, 500 τώρα. Μάλλον. Εγώ άστερα. Την Κυριακή πιστεύω θα είναι 5.000 μέσα. Παραπάνω δεν πιστεύω να έχει. Πού πέντε, στην Τούμπα? Στην Τούμπα, ναι. Τι ώρα είναι το μάτς?
Είναι και μεσημέρι νομίζω, 3 η ώρα, είναι και νωρίς. 3 η ώρα. Τον καλό τον ήλιο, τον φθινοπορεινό, ε. Γιατί να έχει μόνο 5.000, γιατί. Να έχει, γιατί να μην. Εντάξει. Δεν νομίζω να έχει παραπάνω. Αυτή και ο Κάκος εκεί στα επίσημα. Ε. Και τον Κάκο, να σου πω, ραπ, δεν έχω, ναι, δεν έχω άποψη. Πολύ ουδέτερος είμαι. Ναι. Δεν μου λες. Εσύ τον Κάκο, πώς τον φαντάζεσαι να βοηθάει τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή, ποιο ρόλο νομίζεις ότι μπορεί να του δώσουν ώστε να ωφεληθεί ο ΠΑΟΚ? Κοίτα, ο Κάκος έχει διασυνδέσει σε όλη τη διαιτησία. Οπότε μπορεί να βοηθάει να παίρνουμε τα σφυρίγματα. Αυτά τα στραγάλια που παίρνει πλέον ο Ολυμπιακός, που τα παίρνει με το site κτλ. Μπορεί να τα παίρνει και ο ΠΑΟΚ. Να κάνω, να κάνω μια κακή ερώτηση. Κάνεις. Μια κολοπεδαρίστικη ερώτηση. Κακιά ερώτηση. Για πες. Αφού ο ΠΑΟΚ τα δεύτερα σφυρίγματα τα έχει, τι παραπάνω μπορεί να του δώσει ο Κάκος? Δηλαδή. Τα έχει με μικρές ομάδες. Δεν τα έχει με τις μεγάλες όμως. Ο Κάκος μπορεί να το δώσει με τις μεγάλες ομάδες. Εγώ στο Ολυμπιακού. Ακούτε. Εγώ τι βλέπω εγώ με τα δικά μου τα μάτια. Ναι. Μετά τον Ολυμπιακό που είναι ο άρχοντας του παρασκηνίου. Ωραία. Η ομάδα φέτος που πήρε τα περισσότερα σφυρίγματα, πήρε και καλά σφυρίγματα, πήρε και άσχημα σφυρίγματα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά εννοείται. Στο σύνολο των σφυρίγματων δεν μπορεί να πεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μείον. Ωραία. Όχι, δεν είναι μείον, ναι. Αλλά αυτό το μείον θα το διασφαλίσει με τον Κάκο. Δηλαδή, μπορεί ο Κάκος που είναι έξω από το σύστημα που λένε να εξασφαλίσει τον ΠΑΟΚ περισσότερα σφυρίγματα ή ίσα σφυρίγματα με τον Ολυμπιακό? Το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί διοικητικά δεν μπορεί να κάνει ο Κάκος. Εάν το πίστευαν οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτό που λες εσύ τώρα, δεν θα κάνανε μανούρα. Δηλαδή, η ποδοσφαιρική για μένα άποψη των οργανωμένων είναι ότι εφόσον είναι φίλε αυτός, δεν μπορεί να μας δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που παίρνουμε. Για ποιο λόγο εμείς να στιγματιστούμε άδικα, λέει ο οργανωμένος, για να κάνουμε το χατήρι στο Ζαγοράκι, λέει ο οργανωμένος. Έχει δίκιο νομίζω εδώ. Αλλά σκέφτεται πιο ποδοσφαιρικά από τον Σαββίδη και τον Ζαγοράκη. Γιατί αν ο Κάκος ήταν στο σύστημα και βοηθούσε τον ΠΑΟΚ με σφυρίγματα, νομίζω ότι δεν θα έκανα λόγο ο οργανωμένος να πει ότι δεν τον θέλω. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι φαντάζομαι εγώ. Έτσι αφουγκράζομαι εγώ. Έτσι. Κοίτα, από αυτή την άποψη που του λες, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά να σκεφτείς ότι και δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά που μπορεί να κάνει ο Κάκος, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή κάποιος ΠΑΟΚΙΣ, όλοι είναι δοκιμασμένοι, όλοι είναι αποτυχημένοι. Θα πω αυτό που είπα στο TV Μακεδονία και θέλω να το ακούσεις και εσύ και θέλω την γνώμη σου πριν κλείσουμε το τηλέφωνο. Ναι, πες μου. Αν έχω εγώ κάποιον εκτός συστήματος σε ένα τέτοιο πόστο, να τον κάνω τι? Μα εγώ θέλω να είναι στο σύστημα αυτός που θα έρθει στο πόστο αυτό. Και δεν θα το κάνω και δεν θα το κάνω και βούκινο να το παρουσιάσω και τα λοιπά. Θα τον πάρω διακριτικά. Φίλε, ο Κάκος για μένα δεν μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ περισσότερα σφυρίγματα από αυτά που έχει πάρει φέτος. Τα καλά και τα αρνητικά. Ο Ολυμπιακός παίρνει μόνο καλά σφυρίγματα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει και καλά και αρνητικά. Τα καλά είναι ένα κομμάτι πιο πάνω από τα αρνητικά. Λέω εγώ. Το κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Κάκος ή δεν έρθει και πόσο με ενδιαφέρει αν θα έρθει ο Κάκος και να μην έρθει κανένας σε αυτή τη θέση. Ναι. Ουσιαστικά μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάποιον σε αυτή τη θέση, ούτε χρειάζεται να έχει κάποιον σε αυτή τη θέση. Δεν είναι τόσο μεγάλος σωματείο ακόμα ευρωπαϊκό που χρειάζεται να έχει και κάποιον σε τέτοια θέση. Να τελειώσουμε την κουβέντα. Να τελειώσουμε τον Ολυμπιακό. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει την ΕΠΟ και ο Κάκος μπορεί να βοηθήσει. Εκεί θα πήγαινα. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει την ΕΠΟ. Προτιμάς να πάρει την ΕΠΟ. Και να έχει ένα Κάκο να τον βοηθάει ουσιαστικά. Τότε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν θα κάνετε μανούρα γιατί θα γίνετε Ολυμπιακοί στη θέση του Ολυμπιακού. Γεια σου, φίλε. Σου λέει ο άλλος, εγώ φωνάζω γιατί δεν πιστεύω ότι θα πάρω περισσότερα σφυρίγματα με τον Κάκο. Γιατί να στιγματιστώ, γιατί να χλεβαστώ. Πάρ την ΕΠΟ, πάρ τον Κάκο. Να πάρω πρωτάθλημα, να πάρω σφυρίγματα. Και γιατί να φωνάξω, θα γίνω Ολυμπιακός θέση του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία το λέει. Συμφωνώ απόλυτα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς. Καλησπέρα, είμαι από Αθήνα. Παναθηναϊκός, Αλέξανδρος, ονομάζομαι.
Από ποιο μέρος είσαι, φίλε? Από Αθήνα είμαι. Μένω Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι Αθήνα, από Αθήνα. Είσαι... Τώρα έχω 1,5 μήνα δύο με Θεσσαλονίκη. Είσαι εδώ πάνω. Ωραία. Ήθελα να σου πω για το κάτι διάβασα το απόγευμα. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται γιατί ο Σκίμπε, ναι, χρησιμοποίησε το φορτούνι. Ναι. Πολύ. Ναι. Και κουράστηκε. Κουράστηκε, ναι. Ναι. Όταν ο Παναθηναϊκός είχε τη μισή εθνική, Καραγκούνιδες, Τίσιδες, όλους αυτούς, Νικοπολίδη. Το πήρε. Τα θυμάσαι. Και τα θυμόμαστε όλοι. Το πήρε το πρωτάθλημα. Και το ευρωπαϊκό πήρε η εθνική. Σωστό. Και έπαιζαν όλα τα 90 λεπτά. Αυτοί οι παίχτες, Μπασινάδες και τέτοια. Τα θυμόμαστε. Έτσι, ναι. Δεν βγήκε κανένας Παναθηναϊκός να πει γιατί χρησιμοποιεί τον Μπασινά, τον Καραγκούνι, τον Φίσα, τον Νικοπολίδη, τον Σεϊταρίδη. Στην εθνική. Αυτό. Νομίζω γιατί δεν ότι είναι... καταλάβει πολύ ότι η εθνική είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό, πάνω από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό για επικοινωνιακούς λόγους. Για μένα ουσιαστικά τον βοηθάει το φορτούνι τα παιχνίδια με την εθνική. Για να κάνει κάποιο συμβόλαιο. Βέβαια ο Ολυμπιακός βλέπει ότι αυτή η εθνική, αν χρησιμοποιηθεί παίκτης της, περισσότερο δυσφήμιση είναι παρά διαφήμιση. Γι' αυτό το λόγο σου λέει απ' έξω, σε αυτή την εθνική δεν το θέλω το φορτούνι. Δεν με βοηθάει εμένα σαν Ολυμπιακό αυτή η εθνική να προμοτάρω το φορτούνι. Α, δηλαδή το βλέπουμε μαγαζί εντελώς. Όχι, θα το δει εθνικά, ρε φίλε. Ποιος βλέπει? Όχι, το βλέπουμε μαγαζί εντελώς. Γιατί δεν είναι το θέμα ότι το λέει Ολυμπιακό. Γιατί η εθνική ομάδα, ρε φίλε. Και οι Ολυμπιακοί οπαδοί. Καλά, είμαι... καλά κάνουν, ρε φίλε. Πάνω απ' όλα είμαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Ποια εθνική ομάδα? Πάω είμαι. Και Άρης και Ηρακλής. Ποια εθνική ομάδα? Εθνική ομάδα, ποια εθνική ομάδα? Εγώ ερχόμαστε στα λόγια μου, έρχομαι. Ποια εθνική ομάδα, ρε? Ποιος ενδιαφέρει για την εθνική ομάδα? Μια λαμογιά είναι εθνική ομάδα. Μπορεί, τα εθνόσημα και τις αχλαμάρεις, τα εθνόσημα τώρα. Όλα η μαρμίτα είναι μεγάλε, πάρ' το χαμπάρι. Καλά τα λες. Καλά τα λέω εγώ. Έτσι, εκεί καταντήσαμε. Όχι, έτσι είναι η ζωή πάντα. Η εθνική. Όταν έχω εγώ το φορτούνι και θέλω να τον πουλήσω και έχω μια εθνική όμορφη, ποιοτική που δηλαδή, κερδίζει. Αν χάσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το Σάββατο, θα φταίει επειδή ο φορτούνις έπαιξε 90 λεπτά και όχι 85. Όχι, είναι επικοινωνιακό. Είναι επικοινωνιακό. Θέλουν να είναι καλυμμένοι από παντού. Εντάξει, αυτοί όλοι. Καλά κάνουν, δεν πειράζει. Έτσι είναι. Καλά κάνουν. Κι εγώ. Εντάξει. Όσο για το τέτοιο, άμα είναι να, για το αυτό που συζητάγαμε με τον προηγούμενο φίλο για τον Κάκο και για τον Μπάουκ και για τα σφυρίγματα, άμα είναι να πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα και να βάλουμε προπονητή το Γερμανάκο, να βάλουμε το διευθυντάρα και να βάλουμε πρωτάθλημα και να βγούμε και Champions League. Άμα το έπαιρνες έτσι, τι ομάδα είσαι εσύ, φίλε? Παναθηναϊκός. Δηλαδή εσύ άμα είχες τον Βασάρα και είχες και δυο... Το περνά. Άμα το έπαιρνες θα σε χάλαγε? Δεν θέλω να το πάρω. Δεν θέλεις. Ούτε τώρα θέλω να το πάρω έτσι όπως είμαι. Θέλω να παίζω και να χάσω. Να χάσω. Μπήκα κοιμισμένος με τον Πανιόνιο, έχασα. Μάλιστα. Δεν υπήρξε καν στο προηγούμενο παιχνίδι. Μπήκα επίσης ανύπαρκτος με τον ΠΑΟΚ, επίσης έχασα. Ναι. Άμα μπω μέχρι αύριο ανύπαρκτος με τον Ολυμπιακό και χάσω, πάλι θα πω ότι δεν έπαιξα. Κανένα από τα τρία παιχνίδια, από αυτά τα δύο που σου ανέφερα, κανένα από αυτά τα δύο παιχνίδια δεν δικαιούμαι να τα πάρω. Okay, boy, τα λέμε. Ευχαριστώ. Με ρωτάει για τον Καπνίδη. Ο Καπνίδης μέχρι και Β' Εθνική είναι πολύτιμος για τον Άρη. Από εκεί και πέρα στην Α' Εθνική δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει επίπεδα καλά. Δεν ξέρω. Η ηλικία του είναι τέτοια που μπορεί να περιμένεις κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί στην Α' Εθνική να δώσει στον Άρη ποιότητα μεγάλη. Εντάξει. Αλλά μέχρι και Β' Εθνική νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει στο πόστο και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα θα πω ότι λέω για τον Μάνταλο. Ότι ο Μάνταλος είναι ένας μέτριος χαφ, τον οποίο Μελισανίδης, για να μην αγοράσει παίκτες, τον βάφτισε ηγέτη. Για τα πολιτικά σήμερα έχεις δίκιο, αλλά καλά να πάθουμε, λέει, αφού πιστεύουμε όλους και όλα. Τέτοιος λαός, τέτοιους πολιτικούς, Μπουτάρης, Τσίπρας, Φίλης, Άδωνης, Κουτσούμπας με Ρόλεξ και τα λοιπά, λέει. Το Σάββατο ήρθε στη Βέρεια για να μας σώσει, λέει. Ναι, εντάξει ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι? Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Σώπα, ρε φίλε. Είστε δύο πράγματα. Αυτοί τρεις ερωτήσεις. Μάλιστα. Πες μου λίγο τη γνώμη σου για τον Σίλβα. Είναι καλός προπονητής. Και μ' αρέσει, ναι, πάρα πολύ στο κουτσάρισμα
της ομάδος, τη διαχείριση των δυνάμεων, δηλαδή ναι, των τρεξιμάτων, λεπτομέρειες σου λέω. Μ' αρέσει το στυλ που κάνει το rotation του. Ωραία. Ναι. Μπροστά στην τακτική του τη δουλεύει καλά. Ωραία. Οι κινήσεις των extreme, το πλάτος που παίρνουν τα back, κινήσεις του 4, η θέση των αμυντικών half κοντά στα stopper, στο ότι δηλαδή βλέπει εκεί ένα πρόβλημα και λέει κολλάτε εσείς εκεί πίσω, δεν με πειράζει αν γίνει άμυνα στα 30 μέτρα κοντά στην περιοχή μου, δεν θέλω απόσταση μεγάλη από τον Κασάμι, από τον Αυλονίτη, από τον, συγγνώμη, Σιώβα, δεν θέλω από τον Μιλιβόγεβης μεγάλη απόσταση από τον πώς θέλω τον άλλο, το center back που είναι αργός, τον Μποτία. Τους έχει πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, και τις αδυναμίες της άμυνας του τις καλύπτει εκ των έσω. Ωραία. Ναι. Καλός προπονητής είναι, νομίζω. Άχι, ότι του δίνει περισσότερο. Τι πράγμα. Πήρε μέσα έξω τη Ζάγκρεπ, έκανε διπλάρα μέσα στο Λονδίνο και όπως φαίνεται η κατάσταση, μόνο με αυτοκτονήσει, περνάει στους 16 από έναν πολύ δύσκολο μήλο, έτσι. Γιατί μπάγερ καλύτερα μέσα στον κόσμο, άρχισε να λένε πρώτη στο πρωτάθλημά της κλπ. Αυτό που μου αρέσει στο Σίλβα είναι ότι βγαίνει συνεντεύξεις τύπου και είναι μετριόφρον και ήπιον τόνο. Δηλαδή δεν μπαίνουν τα μυαλά του, παρότι είναι μικρός ηλικία, δεν είναι κανένας έμπειρος, είναι κάτω από 47 χρονών είναι. Δεν παίρνουν τα μυαλά τώρα, δεν παίρνει τίποτα, είναι κάτι καλά. Να σου πω όμως και το άλλο. Αν ήταν στον ΠΑΟΚ ο Σίλβα, θα αντιμετώπιζε μια πολύ πιο δυσάρεστη κατάσταση από την εταιρεία την οποία δουλεύει. Πιστεύω όμως, θεωρητικά, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι θα χρησιμοποιήσει το υπάρχον υλικό του ΠΑΟΚ πιο καλά από ότι ο Τούντορ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα ήταν πιο σφρίγγυλος στην άμυνά του και πιο ευνηδιαστικός. Δηλαδή, αυτό το κουβάλιμα της μπάλας, η αργή πάσα και τα λοιπά, δεν θα υπήρχαν στον ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ θα ήταν top ομάδα. Όμως, πιστεύω ότι θα είχε καλύτερη διαχείριση του υπάρχον υλικού του ΠΑΟΚ από τον συγκεκριμένο προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι ο Τούντορ είναι για τον ΠΑΟΚ πολύ άπειρος. Όχι για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Ο Τούντορ είναι άπειρος σε θέματα μιας ομάδος η οποία έχει να λύσει τα εσωτερικά της. Έχει εσωτερικά θέματα. Δεν του δώσανε του Τούντορ πώς το λένε, εύκολη δουλειά να κάνει. Αλλά και απ' την άλλη ο Τούντορ δεν προστατεύει ούτε τον εαυτό του ούτε την ομάδα. Το χάσε το έργο. Γι' αυτό λέω ότι η παραμονή του από εδώ και πέρα δύσκολο να την ανατρέψει την κατάσταση. Μακάρι να το κάνει, μακάρι. Δεν το βλέπω. Εγώ αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ ταιριάζει ένας άγγελος που ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα και την ομάδα, αλλά να το δώσει λεφτά. Δηλαδή φέτος ο άγγελος με αυτό το υλικό, ακριβώς το ίδιο όπως είναι, πιστεύω θα πρέπει. Αυτή τουλάχιστον την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα την είχε δεύτερη και με καλή μπάλα και με πολύ καλή άμυνα. Πιστεύω εγώ, σαν Αυτόπουλος, αυτό που βλέπω στο ποδόσφαιρο, ο προπονητής της Ξάνθης, ο Λουτσέσκο. Σε αυτό το ΠΑΟΚ ταιριάζει ο Λουτσέσκο Γάντι. Λέω εγώ. Ποδοσφαιρικά πάντα, έτσι. Έτσι. Ναι. Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αλό Εβιτάλ για κόκκινο, με χοληστερίνη. Για Ραπτόπουλο με ορολογικά. Για Κανελάκι με ξέρω εγώ δυσκυλιότητα. Με ξέρω εγώ Καμόρα πεπτικές διαταραχές. Όλοι κάτι έχουμε, κάτι ψηλό. Όλοι εμείς λοιπόν με μια κουταλιά της ημέρας καλό Εβιτάλ στη σούπα μας, στο νερό μας, στο χυμό μας, είναι και εύγευστο, εγώ το πήρα. Καταπολεμούμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά συνάμα τώρα που και οι ιώσεις και η άμυνά μας, όταν κουραζόμαστε πολύ, δεν παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής που κάνω εγώ, πολύ έντονη ζωή εργασιακή συνήθως, πέφτει η άμυνά μου. Με σώνει το αλό Εβιτάλ, που είναι καλό Εβιτάλ, διότι είναι καλό το αλόε, είναι καλό Εβιτάλ. Και για σας υπάρχει η προνομιακή τιμή των 34,990 λεπτών, τηλεφωνώντας το 23 12 200 500, λέτε ακούσαμε την εκπομπή του Μετρόπολης και θέλουμε να παραγγείλουμε. Έχετε προνομιακή τιμή, αυτή η τιμή είναι προνομιακή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε, ναι. Ναι,
Φίλε Ραπ, έπαθα έκπληξη. Έπαθες έκπληξη. Ναι. Έπαθα έκπληξη, ναι, το είπαμε έτσι λίγο έτσι, να ακουστεί αλλιώτικα. Λοιπόν, εκπλήσωμαι με αυτά που άκουσα, ρε φίλε. Εκπλήσεσαι. Ναι, εκπλήσωμαι με τη συζήτηση, αναφέρομαι στη συζήτηση που είχες με τον Παναθηναϊκό φίλαθλο. Ναι. Αυτά που δήλωσες, και θα σου πω για που αναφέρομαι ακριβώς, μου έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου κομφορμιστή και παρτάκια. Εγώ, δηλαδή, ναι, θέλω ναι, να πω. Ναι. Έτσι, αυτή την εντύπωση. Πριν να ολοκληρώσεις, να σου πω ότι εγώ εκφράζω ναι, τη μέση συμπεριφορά ενός ανθρώπου που ήρθε να ζήσει στη γη. Λέω τη λογική ενός ανθρώπου. Πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και μέσα σε όλους τους ανθρώπους λειτουργώ και εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι εξωγήινος. Ο κόκκινος λέει ότι είμαι. Ναι. Πες μου δηλαδή, ποιος άνθρωπος στη γη δεν είναι πρώτα απ' όλα παρτάκιας. Πες μου έναν, ρε φίλε. Πάρα να τον μάθω κι εγώ ποιος είναι. Πάρα πολύ. Για πες μου. Είναι πολύ περιορισμένος και συγκεκριμένος ο κύκλος με τους ανθρώπους οποίους είναι να στατρέφεσαι. Γι' αυτό ενδεχομένως... Φίλε, βάλε με στον κύκλο σου να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Βάλε με στον κύκλο σου, θα με βάλεις. Θες να κάνουμε παρέα. Γιατί όχι. Να μάθω ανθρώπους ανιδιοτελείς σαν και σένα ένα πράγμα. Με τι ασχολείσαι. Δεν είμαι ανιδιοτελής εγώ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι όταν τους γνωρίσεις... Εσύ τους ξέρεις αυτούς, θα μου τους γνωρίσεις και εμένα, να τους εκμεταλλευτώ. Να τους εκμεταλλευτείς. Ναι, αφού... Και τι θα κερδίσεις, λίγα χρήματα, θα πάρεις λίγα ψηλά, ρε, εσύ, αυτό που λέμε. Μπορεί να πάρω και χοντρά, ρε φίλε, άνοιξε μου το δρόμο. Να σου ανοίξω το δρόμο για να πάρεις χοντρά, δηλαδή. Αφού εσύ είσαι, φίλε, ανιδιοτελής, άσε μένα να οικονομήσω που είμαι ιδιοτελής. Από το πουλό, εντάξει, θα με βάλεις στην παρέα σου. Δεν μπορείς να μπεις στην παρέα μου, φίλε. Μήπως να σου δώσω κάτι της να με βάλεις. Είδες ότι εγώ μπορώ να σου δώσω κάτι της για να μπεις σε κάποια παρέα. Μάλλον εσύ θέλεις να σου δώσω κάτι εγώ. Τι να μου δώσεις εμένα. Λεφτά, την κονόμα, το να είμαι κι εγώ τακτοποιημένος εδώ, τα δικά μου λίγο να κοιτάξω να βολευτώ. Εσύ ρε φίλε είσαι αβόλευτος. Η λέξη αβόλευτος τι ακριβώς να πεις δηλαδή. Δηλαδή εσύ δεν θες να είσαι βολεμένος, θες να είσαι αβόλευτος. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι βολεμένοι. Τότε ρε εσύ φίλε τι με πουλάς παραμύθι να πούμε και με χαλάς το σάλιο μου. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ω, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι τακτοποιημένοι στη ζωή τους. Άλλο το να βολευτούν ναι, με το να είμαστε ας πούμε τα δικά μας. Εδώ εγώ να είμαι καλά, να κοιτάξω, να χωθώ από εδώ από εκεί. Και άλλο το να λέω ας πούμε... Εσύ ρε φίλε δεχόνεσαι, ναι, δεχόνεσαι εσύ. Προσπαθώ να μην χώνομαι. Είσαι άχωστος. Δεν τον χώνεις. Άμα δεν τον χώνω, φίλε, δεν κάνω τίποτα. Εσύ πώς με κόβεις. Ξέρω εγώ. Μήπως παραχωρήσεις τη θέση σου σε κανέν άλλον που και εσύ να μείνεις απόξω, ας πούμε. Ναι. Έλα να το πούμε λίγο έτσι αυτό που θέλω να πω. Άστο να πάει στο διάλογο, φίλε. Έχω διάλειμμα. Να είσαι καλά. Γεια. Άσε. Πες μου μια φορά, με λέει ένας που άνοιξε ακλειστή άμυνα ο Λουτσέσκου. Στον ΠΑΟΚ αν ήταν 0-0 με Ηρακλή και πανθρακικό θα έφερνε. Εγώ νομίζω θα κέρδιζε 1-0 τον Ηρακλή και 1-0 τον Πανθρακικό και θα είχε 4 βαθμούς παραπάνω από τον Τούντορ. Εντάξει φίλε, γιατί με αυτό το μήνυμα που μου λες ψιλοχατζιπαναγίζεις λίγο. Ψιλοχατζιπαναγίζεις. Και να ξέρεις ότι το budget του ΠΑΟΚ από τη θέση 7 και μπροστά είναι 10 φορές πιο μεγάλο από τις Ξάνθης, έτσι. Που έχει έναν καπετάνο ο οποίος το έχει ρίξει τον Ντεϊλίσιος να πούμε. Να είσαι καλά φίλε. Και με τον Παξεβανίδη δεξί εξτρέμ να πούμε. Έλα φίλε, ναι, καλημέρα. Έλα Ράβε εγώ ναι. Ναι φίλε εσύ είσαι ναι. Με καταλάβεις εσύ είμαι. Ναι. Πού να σε καταλάβω φίλε, τόσο ανοιχτομάτης δεν είμαι. Δεν. Ο Ηρακλειδέας σήμερα Ράβ. Ποιος, το θηρίο. Όχι, από κάτω από το Γλυφάδα να πούμε. Από το Γλυφάδα είσαι Ηρακλειδέας. Ναι. Εσύ είσαι στη Γλυφάδα Ηρακλειδέας. Ναι, πήρα. Και άμα φωνάξει Ηρακλή στη Γλυφάδα, θα βρεθεί κανένα συνοπαδό σα πηγιά σου, αδερφέ. Νομίζουν ότι έχω σχέση με το 12ο να πούμε, θα φωνάζει Ηρακλή. Α, θα νομίζω ότι είσαι το 12ο. Ναι. 12θεϊστή θα προσεγγίσει, ναι. Ηρακλειδέα όμω όχι. Μάλιστα. Άσε με να πω τώρα τα δικά να πεις, μου. Να πεις. Τα χαιρετίσματά μου στην πόλη του Ημίθεου. Ναι. Εντάξει, με μακράν μεγαλύτερη ομάδα. Βέβαια. Όσο για τον μπάσκετ που έλεγε.
άμα δεν έπαιρνα εγώ τα δύο προπολεμικά πρωταθλήματα, ποιος Άρης τώρα να μην ασχολιόταν κανείς με τον μπάσκετ. Πήρες πρωτάθλημα στο μπάσκετ, βέβαια. Βέβαια, το 1920 φεύγα. Το 1920? Ναι, τα πρώτα, το πρώτο πήρα. Το πρώτο πανελλήνιο εγώ το πήρα. Βέβαια. Το 1920 κάτι. Να φωταγωγήσουμε την πόλη. Πότε το πήρες, ποια ημερομηνία ήταν, να μπουτάρεις να φωταγωγήσεις την πόλη. Ακριβώς δεν θυμάμαι. Τώρα για κάτι άλλο τώρα, παίρνουν κάτι γαβροβάζελοι τώρα, ναι. Και μιλάνε τώρα. Μιλάνε τώρα τα κατεστημένα του ποδοσφαίρου, πριν πήρε ένας βάζελος και ένας Ολυμπιακός. Ρε δεν θα παίρνετε ρε τηλέφωνο ρε, μόνο θα ακούτε για τον Ηρακλή. Τέλειος. Μην παίρνετε τηλέφωνο ρε γαβροβάζελοι. Ο Φορτούζη βρε, ο Φορτούζη. Τρία πραγματάκια για την Ηρακλάρα. Είναι η μόνη ομάδα στην πόλη που γεμίζει το γήπεδο με φιλάθλους μόνο μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο. Μόνο. Δεν είμαι ΠΑΟΚ που για να γεμίσει την ΠΑΟΚ πρέπει να έρθουν ένα από όλα τα χωριά. Ναι, οι χωριάτες, ναι. Μάλιστα. Έτσι, όλοι οι χωριάτες. Καλά για τον Άρη δεν το συζητάω καν. Ο Άρης δεν κάνει sold out. Όλοι οι φίλοι να έρθουν sold out δεν θα κάνει ο Άρης για την ομάδα γειτονιάς. Και όταν έλεγαν για τα φημί που λένε, εγώ δεν ξεχνάω που πήγε να γίνει Καλαμάρης, έτσι, αλλά έμεινε Μυρμηγκάρης. Γιατί από τη ΓΑΜΑ Εθνική δεν μπορεί να ανέβει. Αυτή είναι η δύναμη του λαού του και της φανέλας του. Πρέπει να έρθει η μπατονέδα του Μαρινάκη για να τον ανεβάσει από ΓΑΜΑ Εθνική. Άκουλε, βέβαια. Εγώ ανέβηκα με τον Καντινιέρη. Σωστό, μ' αρέσεις. Ναι, σωστό. Έχω αδικό. Έχω αδικό. Ναι. Ένας αριανός ρε. Να βγει να πει το αντίθετο. Καλά. Ναι. Τι να πει μωρέ τώρα. Για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάω καν. Έτσι. Που είναι ο Ολυμπιακός της τέτοιας στην Θεσσαλονίκη και είμαι η μόνη ομάδα που έχω φέρει βαλκανικό κύπελο μες στην πόλη. Ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτά δεν τα λέει κανείς. Δεν τα λέγε. Με ποιο πρόεδρο? Δεν θυμάμαι, δεν ζούσα. Δεν ζούσα. Τώρα δεν ζει αυτός. Ναι. Ναι. Να σου πω τώρα κάτι άλλο, άκυρο από αυτό το θέμα. Ναι. Είμαι 20 χρονών και έχω ένα σκεπτικό και θέλω να μου πεις αν είναι σωστό. Τι σκεπτικό έχεις? Ναι. Εδώ στη Γλυφάδα κάτω, εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο γενικά, ρε φίλε, πάρα πολύ. Δηλαδή και στο θέμα προπονητικής και στο ποδόσφαιρο και η κερκίδα, όλα. Ωραία, μ' αρέσει. Το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Και τι σκέφτηκα εγώ. Λέω, δεν θα πηγαίνω στις μεγάλες ομάδες, δεν τους γουστάρω, ούτε τις κερκίδες τους, δεν με εκπροσωπούν ούτε οι οπαδοί, οι οποίοι τα παίρνουν από πίσω ή θα το ρίξω, θα το ρίξω στο ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό. Μπράβο. Και έχω γυρίσει στην ομάδα της πόλης μου, τον Ποσειδώνα Γλυφάδας, ναι. Η ιστορική ομάδα της πόλης. Ναι. Έχει και τη Γλυφάδα που είναι ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά είναι με λεφτά αυτή, την είχε ένας λεφτάς και τώρα θα πέφτει σιγά σιγά. Ναι. Και τι κάνω. Είμαι εκεί οπαδός. Πηγαίνω μόνος μου και τραγουδάω και φωνάζω για την ομάδα. Μόνος σου. Ναι, βγάζω την κάβλα μου εκεί. Ναι. Εκεί. Την ποδοσφαιρική. Ναι, σου ξέφυγε όμως. Πες μου, έχω άδικο ή είμαι σωστός? Είσαι φίλε σωστότατος και νομίζω ότι θα ακολουθήσεις. Το μοναχισμό δεν θα το φοβηθείς. Δηλαδή, πώς να σου δώσω καταλάβεις. Όχι. Δεν θες εσύ παρέα μεγάλη. Δηλαδή, δεν σε τρομάζει μοναξιά εσένα. Όχι, δεν με τρομάζει. Μ' αρέσει να κάνω αυτό που θέλω. Δέχομαι και τους άλλους. Έχω και φίλους. Ναι. Δέχομαι και τους φίλους μου όπως είναι. Αλλά άμα θέλω να κάνω κάτι μόνος μου θα το κάνω. Και πώς έχω ονομάσει την κερκίδα? Πώς? Φουβού 33. Εσύ, φίλε, δύσκολα θα κάνεις με συγκάτοικο. Λες, ε. Oh. Λοιπόν, είσαι τίποτα, είσαι τίποτα και με την καθαριότητα, έχεις αυτό όπως το λένε, σκονοφαβία κτλ. Επειδή βάλα το φουβού, επειδή είχε με τη σκόνη, ναι, το φουβού. Ναι. Εντάξει, θέλω να είναι όλα σε ένα πρόγραμμα, να είναι όλα στην πένα. Δηλαδή τώρα, άμα είχε συγκάτοικο και πέταζε τα παπούτσια του, λέω, ξέρω εγώ, και ήταν ανάποδα, θα σε ενοχλούσε? Ναι, ου, μην πάρει συγκάτοικο, φίλε, θα τσακωθείς. Θα χαλάσει φιλία να πούμε. Να γιουτιουμπάρουν φουβού 33 να δούνε και να μην ασχολούνται με τα κατεστημένα. Ούτε το ποδοσφαίρο ούτε πουθενά. Μ' αρέσει. Φορτούζει τον έριξε. Φορτούζει τον έριξε. Φορτούζει. Ναι. Ο Φορτούζει τον έριξε. Και το ανιδιοτελής. Και εγώ ανιδιοτελή σήμερα για την πάρτη μου. Λέει ο 847. Το καλό με σένα, με λέει ο 964. Ξέρεις, λέει, ποιο είναι. Ποια είναι η τύχη σου? Δεν ψάχνεις να τους βρεις, λέει. Σε βρίσκουν, λέει, μόνοι τους. Δεν ξέρω γιατί το στέλνει αυτό το μήνυμα, λέει. Μπράβο, Κώστα. Μπράβο, Κώστα. Μπράβο. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα, ράπε, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσύ. Περιμένω πολύ ώρα, τέλος πάντων. Ναι. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Ναι. Πάρα πολλές ανοησίες, τέλος πάντων. Εντάξει, ρε φίλε, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση περισσότερες ανοησίες θα ακούσεις. Λοιπόν, σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Είναι η δεύτερη φορά που σε παίρνω τηλέφωνο. Μόνο. Τέλος πάντων. Τι ήταν αυτό που σε έκανε σήμερα να σηκώσει το χέρι του, να πάρει το καντράν και να χτυπήσει το νούμερο? Τι ήταν αυτό που δεν σε έκανε? Δεν έχει κάτι να σου πω, ότι δουλεύω βράδια κλπ. Θα σου πω ψέματα. Έτσι απλά μου την έδωσε και πέρα τηλέφωνο. Επειδή ακούω πολλές λαμαγκίες. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, να πω 2-3 πραγματάκια.
Ο Βάζελος πρώτα δεν πρέπει να μιλάει για τίποτα. Να μην θυμηθούμε κουμπούρια και ιστορίες. Μάλιστα. Βασικά είμαι 40 παοξής, δίνω ταυτότητα. Ναι. Γιώργο με λένε, να μην σε πω και επίθετο. Τέλος πάντων. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, για τον Βάζελο δεν έχω να πω τίποτα. Για τον άλλο τον Γαβράκο που ακούει, να μας πει που είναι ο σύνδεσμος για να πάμε να κάνουμε κανένα γένιο. Πού, εδώ? Ναι, ο Γαβρός που είπε ότι η Ερυθρόλευκη Τούμπα. Που κάθε 20χρονος, 25χρονος και λέει την κάθε λακαμακία. Κοίταξε. Εντάξει. Τώρα, σύνδεσμο εδώ ο Ολυμπιακός δύσκολο θα κάνει. Και εσείς στη Βεραζέρου σε φύλαγαν τα μάτια. Άκου Παοξή. Και εσείς στη Βεραζέρου σε φύλαγαν τα μάτια. Πώς τον άκουσα, τι πες? Και εσύ λέω σαν Παοξή στην Ομόνια τα μάτια σε φύλαγαν το σύνδεσμο. Άκου να σου πω κάτι. Έχεις ιδέα από πότε έχει ιδρυθεί ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια? Εγώ δεν λέω για τώρα, για παλιά. Εγώ λέω για τώρα. Άστε τα παλιά. Τα παλιά τα ξέρω καλά, μη στεναχωριές. Δεν θα με βάλεις εμένα στο τρυπάκι σου με τίποτα. Βρε, μην μπαίνεις στο τρυπάκι. Εγώ ξέρω ότι την τελευταία φορά ήταν κάτι με τα τζίδες εκεί κάτω. Εγώ πήρα τηλέφωνο και θέλω να σου πω μια κουβέντα. Άκου να σου πω. Είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος και πάνω απ' όλα είσαι πολύ επαγγελματίας. Και γουσάρα αυτό που κάνεις. Κατάλαβες. Τα πρόβατα είναι πρόβατα. Εγώ δεν είμαι πρόβατο. Λοιπόν, τελείωσε αυτό και με τον Γαβρό. Εντάξει, ας βγάλει καμιά σημεούλα εκεί πέρα για να δούμε πού είναι ο Μπούφος. Από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Ο Ηρακλειδέας από την Κλειφάδα, ναι, που λέει και το ένα και το άλλο, ήθελα να πω και χίλια δυο. Ποιος Ηρακλειδέας, ρε παλικάρι μου? Κάτσε εκεί πέρα και ποιος κανένα χαμομίλη τώρα. Θα μας μιλήσει για τον Ηρακλή. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Πόντο σε πήρε? Που πήρε στο ραδιόφωνο, ωραία αυτό που λέει τώρα, πλάκα με κάνεις. Ε, τι και φίλε, είναι τώρα ρατσιστικό αυτό που λες. Δηλαδή ο Ηρακλήδας ψυχούλα δεν έχει να πάρει. Ναι. Όταν γυρνάει, περίμενε ρε σειρά αυτό που λέει που μου το πες αντικειμενικός. Μάλιστα. Όταν γυρνάει ότι ο Ηρακλής είναι και καλά μέσα στην πόλη και λοιπά ο πρώτος. Γιατί δεν το γυρνάς για να τον πεις ότι τι είναι αυτά που λες. Ή πως πίνεις χαλασμένα. Να, για απάντησέ μου λίγο. Θες να σε απαντήσω? Πάνε χωρίς εισιτήρα στο Καφτατζόγλιο 5.000, κάνε κερκίδα και τώρα. Σε πόρα που μετάξει. Όσο δεν πας, να σου πω κάτι. Αυτό που λες εσύ ενισχύεις τη βία. Εγώ. Εννοείται. Εγώ. Σε ρωτάω, ερωτηματικό. Ενισχύεις τη βία? Ποτέ. Τότε γιατί λες άμα θες πάνε? Εσύ που λες. Δεν πριζώνεις. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν ήταν μισό λεπτό. Εσύ το ξεκίνησες. Δεν πριζώνεις το λαό του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Ή εκείνη τη στιγμή που είναι το ματς? Και λες, άμα μπορείς ρε Παοξή, πάνε πάρε εισιτήρια. Γιατί βγάλανε εισιτήρια τα τέτοια που έχουνε. Συγγνώμη, εσύ δεν πριζώνεις τον κόσμο του Ολυμπιακού που λες, έλα κάνε σύνδεσμο στην Τούμπα? Όχι, δεν τον πριζώνω. Γιατί δεν τον πριζώνεις? Αλήθεια, ότι δεν μπορούνε, καμία σχέση τώρα μετά. Γιατί εσύ στο Καφτατζόγλιο μπορείς να πας? Αυτό, να σου πω κάτι, αυτά που λες δεν στέκουνε. Γιατί δεν στέκουνε ρε φίλε, πήγες? Ναι, εγώ πήγα βασικά. Όσο θα έρθει ο Ολυμπιακός να κάνει σύνδεσμο στην Τούμπα, θα πας και εσύ στο Καφτατζόγλιο. Όσο εγώ πήγα βασικά. Εγώ πήγα. Πότε? Τώρα στο μάτς, στο 3-3. Πανηγύρισες τον γκολ? Ρε, το τι έκανα να μην... με κασκόλ πήγες. Να σε πω κάτι. Δεν πήγα με κασκόλ, ρε εσύ. Δηλαδή να σου πω κάτι. Θα έπρεπε να ήμουν πολύ φελός να πήγαινα με κασκόλ μέσα στους Ηρακλειδείς και να πανηγύριζα κιόλας. Αυτό οι Ηρακλειδείς το θεωρούν νίκη τους. Ρε εσύ, ό,τι μπορεί να πει ο καθένας το αισθάνεται. Όπως εσύ θεωρείς νίκη που ο Γαβρός μέσα εδώ δεν μπορεί να κάνει σύνδεσμο. Κοίταξε, να είναι κλεισμένος. Ναι, βέβαια. Ξέρεις πολύ βασικά ό,τι σου λέω. Ότι αυτά που λέω έχω δίκιο, εντάξει. Το ότι, ότι δεν δίνουν αυτή εισιτήρια και κλείνουν να πούμε τα θεωρία και όλα αυτά και πάντα από τη Μίκρα και το ένα και το άλλο και τη στείλουν 15-20 άτομα και το ένα και το άλλο, αυτό δεν λέει κάτι. Δεν είναι παδικό αυτό. Ρε. Τι είναι για? Ο παδικό ξέρεις τι είναι. Για πες. Άσε τα εισιτήρια ανοιχτά, να έρθει ο άλλος να τα πάρει και άμα γουσάρεις κάνω ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Τελείωσε. Εντάξει, ακούγεις. Λοιπόν, εγώ... το τελευταίο που θέλω να σου πω. Μάλιστα. Εντάξει, σ' ακούω που μιλάς για Μπερμπάτοφ, για το ένα και το άλλο, για Τούντορ. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Εγώ πιστεύω στον Ιβάν, γιατί έχει ρίξει λεφτά. Όπως λες και εσύ και το πιστεύω αυτό, δεν γνωρίζει πολύ από μπάλα και δεν συμμετέχει. Και τον πιάνουν κορόιδο, ναι, βέβαια. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω αυτό που λες εσύ ότι είμαι πρώτος χωριού. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να πάρω πρωτάθλημα.
Θέλω να διεκδικώ και να πάρω, να βλέπω ένα ΠΑΟΚ να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ένα Τούντορ να προσπαθεί να κάνει πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, να γίνονται κάποια πράγματα, ας πούμε, και να το παίζουν πάρα πολλοί προπονητές που κάθομαι και πίνω ένα καφέ στα εκτός έδρας, γιατί στα εντός είμαι μέσα και όσα μπορώ εκτός πηγαίνω, και να λένε ο καθένας το κοντό και το μακρύ του. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα που πιστεύω δεν θα μου το πεις ακριβώς. Αξίζει να μείνω Τούντορ στον ΠΑΟΚ? Όχι. Όχι. Ο λόγος? Δεν μπορεί υποπίεση να λειτουργήσει και υπό δύσκολες συνθήκες. Και δεύτερον, ναι, επηρεάζεται από κάποια πράγματα που θέλει να επιμείνει, δεν τα κάνει, δεν τα κάνει και όπως προσπαθεί, και προσπαθεί να συμβιβάσει, να τους χωρέσει όλους. Θέλει να τα έχει καλά με τον Μπερμπάντοφ, θέλει να τα έχει καλά με τους οργανωμένους, δείχνει ότι φοβάται, δεν μου κάνει φίλε, όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα σου πω ένα πράγμα τώρα, ας πούμε. Σε μια ομάδα, ακούω ας πούμε ορισμένα αδέρφια, οι περισσότεροι που κάθονται και λένε ορισμένα πράγματα, τι ότι λένε, πόσο υπομονή και πόσο υπομονή. Λοιπόν, αδέρφια, ένα θα πω. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, για μένα είναι μεγαλύτερη, του κόσμου. Εντάξει, άσχετο αν αυτό σου ακούγεται πολύ. Για μένα, μέσα στην καρδιά μου είναι μεγαλύτερη. Τελείωνε ομάδα, το, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπομονή και μόνο υπομονή. Και όλα θα γίνουν, τίποτα άλλο. Τα λέμε, bye bye. Να είσαι καλά, ρε. Βέβαια, όταν ο Παράσχος έκανε μία ήττα στην πρώτη αγωνιστική, τον διώξατε, δεν είπατε υπομονή. Και όταν ο Δερμιτζάκης έχασε από τον Άρη μέσα στην Τούμπα και τον διώξατε, μετά δεν είπατε υπομονή. Εντάξει. Υπομονή κάνετε εκεί που θέλετε. Εκεί που δεν θέλετε, δεν κάνετε. Σκοπός είναι να κάνετε με όλους υπομονή. Εσείς κάνετε επιλεκτικά. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, πήρα και πριν. Ναι. Εγώ έχω να πω σε αυτόν τον παοκτσί που πήρε πριν. Ναι. Ότι πέρυσι που έτρωγε τις τεσσάρες και τις τριάρες και τα χι, τον Άγγελο με πέτρες, με καδρόνια, τον κυνηγούσανε, απειλούσαν την οικογένειά του. Όπου τους συμφέρει τους παοκτσίδες, εκεί κάνουν υπομονή. Αυτό έχω να πω. Τα λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε. Καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Έλα, γόρι μου. Τι κάνεις? Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις? Πολύ καλά. Ναι. Η ομαδάρα σήμερα πήγε πολύ καλά. Με την καρδία? Όχι. Τι? Η ομαδάρα πήγε πολύ καλά. Στον με πάση. Τα μεμέτια. Ναι, ναι. Αυτά από ποιο μέρος της διπλανής χώρας ήταν, της ναι, γείτονας. Ναι. Που γιουχώρανε χτες τον ύμνο μας. Ναι. Και κάποιο ανθρωπάκι εκεί πέρα δεν είπε τίποτα. Ποιο ανθρωπάκι? Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω γιατί θα έχουμε πρόβλημα όλοι. Μάλιστα. Τι θέλω να σου πω άλλο. Ναι. Όχι για το προηγούμενο παιδί, ούτε το πιο προηγούμενο. Ένα άλλο που πήρε λίγο πιο πριν που έλεγε κάτι για μυρμηγκάρι και καλαμάρι. Μάλιστα. Άμα θέλει, αφήσω το κινητό μου όταν κλείσουμε στην γραμματεία. Ναι. Όπου θέλει να βρεθούμε, να το πλακώσω στο ξύλο. Δηλαδή θα κουραστεί να τσακωθεί επειδή είπε τον Άρη μυρμηγκάρι. Μάλιστα. Εγώ λέω τζάμπα θα υδρώσεις, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται τώρα να μαλώσει για τέτοιο πράγμα. Επόμενη γραμμή. Τους τραβολογάω εγώ. Τους τραβάω από το μανίκι. Εγώ είμαι επόμενη γραμμή. Ναι κύριε, εσείς είστε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, Άλεξ από Ερυθρόλευκη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εγώ είχα να πω, καταρχήν ήθελα να βγω να μιλήσω σε σένα γιατί πιστεύω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει άστρο, ο Σίλβα. Mm. Άστρο με την έννοια ότι του κάτσε η αλλαγή εκεί στη Ζάγκρεπ. Στο πρώτο λεπτό ας πούμε έβαλε γκολ. Τον επάει και η τύχη, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Αλλά η τύχη είναι με τους τολμηρούς, γιατί ας πούμε και στην κόκκινη που πήρε η άλλη ομάδα βγήκε μπροστά και λέει μπες και εσύ Φιμπόγκας. Δεν είπε έλα να βάλω έναν αμυντικό να κρατήσω το 1-1. Ναι. Γιατί το Ολυμπιακό τον εσύμφερε και το 1-1. Εγώ σε αυτό το προπονητή βλέπω ότι ακόμα και με δύο. Παρότι είναι Πορτογάλος, γιατί όταν τον άκουσα λέω έχει πολύ μεγάλη πειθαρχία στις αποστάσεις των παιχτών του. Είναι πάρα πολύ συμμαζεμένος. Συμμαζεμένος. Και βοηθάει και ότι έχει ομαδάρα, έτσι. Και ομαδάρα δεν έχει. Θέλω να σου πω άλλο να έχεις τώρα Μιλιβόγεβιτς και άλλο να έχεις Τσιόλι. Από αυτή την άποψη, ναι.
Ο Μαδάρα δεν μπορεί να τον πει. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει δύο πολύ καλούς πλάγιους μπακ, ένα τερματοφύλακα Κέρβερο, δύο κόφτες που είναι πολύ καλύτεροι από το Μανιάτη και από τον άλλο το Μαύρο που είχατε πέρσι. Πολύ καλή. Σου βγαίνει ο Φορτούνης, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο παίρνει μεγάλη βοήθεια από τα εξτρέμ του. Δεν έρχεται τρίτος στα χαφ. Σπάνια θα έρθει σε μαρκαρίσματα. Το καλύπτουνε και οι εξτρέμ στα μαρκαρίσματα και οι δύο κόφτες. Εάν είχες ένα center for μεγάλης κλάσεως, γιατί ούτε ο Ιντέγε ούτε ο Φουμπόγκασον είναι το κάτι άλλο, είναι καλή center for, εκεί θα έκανες καλά πράγματα. Να έχεις ένα Μπέρκ, ένα Αθανασιάδη. Ένα Μπέρκ 25 χρονών, έναν, ξέρω εγώ, Μπερμπάντοφ 30 χρονών. Ένα μεγάλο όνομα, τέλος πάντων. Μεγάλη υπόθεση. Δεν το έχεις αυτό. Δεν το έχεις. Εγώ ήθελα να πω τώρα, επειδή με στεναχώρησε και ο φίλος μου ο Άρης. Ναι. Ο Άρης είναι εντάξει με τα νερά μου πάει. Να το δούμε και λίγο έτσι. Ο φίλος μου ο Ηρακλειδέας, να πούμε, τώρα που βγήκε εκεί από την Γλυφάδα, με στεναχώρεσε. Και δεν θα πάρει ούτε Μπεν ούτε Τζανδάρη. Θα τους πω εγώ να μην τους του δώσει. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα αυτής της εκπληκτικής από ακροατήριο εκπομπής. Ο 776 με λέω χιλιτήτης έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα, το διαβάζω. Ραπτό το κακό με τις γυναίκες, ξέρεις λέει ποιο είναι. Η μία είναι σαν τα κεράσια, η άλλη φράουλα. Η άλλη λέει σαν μήλο, η άλλη σαν αχλάδι. Το κακό με τους άντρες λέει ραπτό που ξέρεις ποιο είναι λέει. Τους αρέσουν λέει οι φρουτοσαλάτες, το κεράτο. Ωραίος. Ωραίο, μέσα σε λίγες λέξεις περιέγραψε την φύση του ανδρός. Καλημέρα. 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 Να τα. Αριάννος από Αθήνα, τι κάνουμε. Να τα. Μ' αρέσουν εκπομπές χωρίς έντρικα, γι' αυτό δεν θα εντρικάρουμε καθόλου. Σωστό. Θέλω να πω στους επαναστάτες, ναι, ότι στη Βερατζέρου έχει δύο δημιουργίες επί 24 ώρου βάσης στατικές, όχι ψέματα, στη Μενάνδρου, στην Ομόνια, και στη Βερατζέρου είναι το αστυνομικό τμήμα Ομονίας, επαναστάτες μου. Υπενήσεις σε κάτι? Όχι, λέω για την επαναστατικότητα των οπαδών του ΠΑΚΟ. Ναι. Τώρα όσον αφορά τον άλλον από την Γλυφάδα, ούτε ταξί δεν γεμίσετε ρε, τι ψάχνει να βρεις τώρα, το ταβάνι σας είναι δεύτερο στην πόλη ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε? Λέτε για ένα Φορτούζι το 2005. Ο Άρης, σου έχω ξαναπεί το προτέρημα, ό,τι κακό και ό,τι καλό γίνει στο σωματείο να το έχουν κάνει οι ίδιοι Αριανοί. Δεν δικαιούται κανείς Ηρακλειδής να μιλάει για Φορτούζιδες και τα υπόλοιπα. Απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Εγώ θέλω να ανέβω σαν τρένο, αλλά όχι αυτό το τρένο με τις ντουντούκες και τις κόρνες. Θέλω να έρθω σαν ένα αθόρυβο τρένο. Χωρίς ερχόμαστε, θα σας δείξουμε και τέτοια. Ναι. Ένα αθόρυβο τρένο που απλά θα έρθει στην Αλφα Εθνική εκεί που ανήκει. Και ούτε να πανηγυρίζουμε την άνοδο από Β' στην Αλφα. Γιατί μικραίνουμε το σωματείο. Ναι. Θέλω να έρθω σαν ένα αθόρυβο τρένο και να γίνω ο Ασέρας Τρίπολης. Χρόνο παίρνει Αμπτούν στη Β' Εθνική. Έτσι με είπε. Ναι. Εντάξει, παίχτης της Βέρειας, είναι ένα δικά μου λάθος. Ναι. Στη Β' Εθνική δεν έχουμε... Θέλω να σου πω κάτι. Ρε. Ναι, ναι. Είμαι εγώ Καρυπίδης. Μάλιστα. Είμαι ο ιδιοκτήτης της Βέρειας και του Άρη. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η Βέρεια είναι σωμένη. Μάλιστα. Δεν είναι? Είναι. Ο Ηρακλής θέλει να σωθεί. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ τον Ηρακλή τον θέλω στη Β' Εθνική αντίπαλό μου του χρόνου, σαν Άρης. Εξαρτάται, ποια είναι τα πλάνα. Τα πλάνα. Ναι. Εγώ από τη Βέρεια του χρόνου θα φύγω. Ποιες είναι οι δημόσιες σχέσεις, να σου πω, Άγιος. Φίλε, εγώ αν ήμουν Καρυπίδης, αν ήμουν ο Καρυπίδης, θα έδινα το μάτι στον Ηρακλή. Θα το έδινα. Πω πάρτο. Πάρτο να σωθείς, δεν σε θέλω στα πόδια μου. Προτιμώ του χρόνου το Άρης Καλονία από το Άρης Ηρακλής. Ναι. Δηλαδή αγωνιστικά θα μπορεί να πάρει ο Άρης, έστω σενάριο υποθετικό, λέμε αγωνιστικά διπλό στο Καφτατζόγλιο και δεν θα το πάρει. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι εφικτό σενάριο. Εσύ αν ήσουν Καρυπίδης, ρε φίλε, θα ήθελες τον Ηρακλή του χρόνου στα πόδια σου?
Εγώ προσωπικά δεν τον ήθελα. Εγώ γιατί δεν τον θέλω. Γιατί να μην το δώσω το μάτς στον Ηρακλή. Αυτό λέμε. Θα είναι κορόιδο να δεν το δώσει. Ναι. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι άμα άρεσε να ανέβει β' και γίνει μεγαλομέτωχος και όλα τα υπόλοιπα, θα ασχοληθεί άλλο με Βέρεια? Αυτό λέω, επειδή θα φύγει από τη Βέρεια. Ναι. Γιατί να μην έχει την Καλονία αντίπαλό του και να έχει τον Ηρακλή. Άλλο μήκο. Ναι, αλλά μετά μη λένε οι Ηρακλήδες για φιλίες και τέτοια. Άλλο Παπα Ευαγγέλιο αυτό. Άλλο πως αφέτησες εσύ και άλλο επιχείρημα να έχουν φιλίες και τέτοια. Τώρα όσον αφορά, επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι με τα υγεία σωματεία της χώρας και έτσι ανέτρεξα λίγο στο παρελθόν όσον αφορά την ΑΕΚ που είναι από τα πιο υγιή σωματεία της χώρας. Να σε ρωτήσω ρε Κώστα, το 97 δεν είχε φύγει ο Μπάγεβης επίσης στον Ολυμπιακό? Το 96. Και είχε αφήσει εχμές κατά Τροχανά, Μανολά και όλους οι υπόλοιπους. Ναι, γιατί δεν είχε την διαιτησία. Τώρα ο Δέλας δεν πήγε στον Ατρόμητο. Ναι. Ο Μπουρουτζίκας δεν πήγε προπονητής, πόσο λένε γυμνάσεις μαζί του. Βεβαίως. Ο Μπουρουτζίκας είναι του Μπάγεβης. Ναι. Ο Μπάγεβης παρέμεινε στην ΑΕΚ, πήγε στον Ατρόμητο. Παρέμεινε. Αυτό τώρα πώς γίνεται, για εξήγησέ μου. Εντάξει, θα δουλέψει και ο Μπουρουτζίκας. Α, είναι τώρα δηλαδή ότι ο Ατρόμητος έχει διπλή φιλία, είναι σαν τη Βέρεια, ας πούμε. Έλα τώρα. Τι έλα τώρα. Να πούμε λίγο και το αθηναϊκό ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, μη λέμε μόνο το Βόρειο Ελλαδίτικο. Αυτό λέω, μήπως είναι, ξέρεις, διπλές φιλίες, όπως είναι η Βέρεια που έχει διπλές φιλίες. Ρε Μπούφε Θόδωρε, δεν είναι σιβεραντζέρο σύνδεσμος πλέον. Ρόμπα που έχει και, και δημιουργία, λέει. Αυτό το μπαουτσίδο να υπερασπίζει το επαναστατικό πνεύμα πολύ μου άρεσε, φίλε. Επαναστατικό πνεύμα με παγωμένα, να του δίνει κύπελο Σοκράτης και στα play-off πάντα και, και τελικός κυπέλος να είναι οι φιλενάδες. Πολύ το γουσάρο. Αυτή η πόλη μπορεί να δει χαίρι μόνο από τον Άρη με πρόεδρο Καρυπίδη. Αρκεί τα μπουλντοκ να μην γαβγίσουν. Γιατί άμα γαβγίσουν, ξέρεις, αφήνουν κάτι μελανιές, έτσι. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει τροφή? Τροφή υπάρχει. Και μάτς υψηλών προδιαγραφών που μπορούν να παρακολουθήσουν υπάρχουν. Μάλιστα. Το αποδεικνύουμε κάθε 2-3 αγωνιστές, αποδεικνύεται αυτό άλλωστε, έτσι. Παρακολουθούμε μάτς υψηλών προδιαγραφών, έντονη συναλλαγή συναισθημάτων και υψηλού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Καλή εκπομπή, Τζο. Μιαου. Ναι. Ναι. Έλα Κωστά. Έλα φίλε. Τι γίνεται? Καλά. Ηρακλειδέας. Μπράβο. Τι έγινε, πήρε το ταλεντάκι που τσιρικάσε από την Αθήνα και έδωσε σιτάλιδα, ε. Ναι. Καλά ρε Αντιγιάννη, είπα οξύδες, θα βάλετε με ένα παιδάκι 20 χρονών που πήρε από την Αθήνα, που ήταν έξυπνο, αυτοσαρκασμό έκανε μόλις τον είπες άμα φωνάξει Ηρακλής, είδες. Ναι. Ακοπλεξάρεις, τον λέει θα με περάσει για τον καθαριστή. Ναι. Και το βάλετε με το παιδάκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ βασικά θέλω να τον προτείνω, επειδή το Σαββατοκύριακο θα είμαι Αθήνα με το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Άμα θέλει να πάμε να δούμε μαζί κάπου από το μάτσο εκεί στη Γλυφάδα που είναι και βάζελο περιοχή. Ναι. Να πανηγυρίσουμε και τον κόλαμα βάλουμε, να μας κάνουν και μπλε και να σηκωθούμε να φύγουμε. Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Έλα μα να μας κάνουν μπλε. Πάντως Κώστα, ναι. Ο Αριανός από την Αθήνα έχει πέσει πολύ. Δηλαδή? Έχει πέσει πολύ, έχει αρχίσει και το χάνει. Έχει γίνει, το λέγανε Αριανή γραφικό, αλλά αρχίζει παραγίνεται γραφικός. Γιατί το λέει γραφικό η Αριανή, ψέματα λέει? Για τους Αριανούς μπορεί να μην λέει ψέματα. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Ναι. Αλλά γενικώς τα δικά μας είναι αλλιώς, τα δικά του είναι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή χαίρι πόλη θα δει μόνο με τον Άρη. Όταν ο Άρης είναι μαζί με τον Καρυπίδη, μαζί με τον Μαρινάκη, μαζί με ναι. Ναι. Μπερδεύεται λίγο το φλαράκι σου. Μάλιστα. Μπερδεύεται λίγο το φλαράκι σου. Χαίρι δεν βλέπει έτσι πολύ. Προσκυνάει έτσι πολύ. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Η πόλη αυτή πάντα προσκυνούσε φίλε, αλλά φώναζε για να κρύψει το προσκύνημα. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που ακούγονται, το ξαναείπαμε, για μπεν, για το ένα, για το άλλο, είναι παραμύθια της Καλυμμάς και να είχαμε να λέγαμε, γιατί το λέω αυτό, γιατί τα δημοσιογραφικά όλα της πόλης είναι του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ παραπέει,
Ο Ηρακλής τουλάχιστον έχει με καμαρώνει για αυτό το πράγμα. Έτσι. Και προσπαθούν να χτυπήσουν τον Ηρακλή έτσι βρώμικα. Τουλάχιστον εκεί που εμάς μας πονάει. Εμάς δεν μας πονάει άμα θα πάρουμε πρωτάθλημα. Μας πονάει να έχουμε την ηθική μας καθαρή. Ω, μην πάρεις παίχτη από τον Ολυμπιακό να την έχεις καθαρή. Εγώ, φίλε, σου το ξαναείπα. Ότι εγώ αν τυχόν πάρθει, υπάρχουν εκατομμύρια παίχτες σε όλο τον πλανήτη. Με τα ίδια λεφτά που θα πάρεις στον οποιοδήποτε μπορείς να βρεις ένα πολύ καλό παίχτη. Σωστό. Αρκεί μυαλό να έχεις και να ψάξεις. Σωστό, τα λέμε. Σωστό, σωστό. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Και σου είπα ότι άμα θα πάρει παίχτη από Ολυμπιακό, εγώ το διαρκείας μου έρχομαι και στο παραδίδω επί τόπου. Κατανοητό. Απλά. Κατανοητό. Απλά και όμορφα. Τώρα από εκεί πέρα οι δικούντες σας κάνουν αυτό που νομίζουν. Κατανοητό. Χαιρετώ. Πάμε στους πέντε τελευταίους. Καλημέρα. Κύριε Αρτόπουλα, ακούτε? Μάλιστα, κύριε. Απαντάτε όταν σας μιλάνε. Καλημέρα. Δεν το άκουσα. Κουφός είσαι, κύριε Αρτόπουλα. Μα δεν έδωσε η σήμα το... Είσαι αργός, κύριε Αρτόπουλα. Έλα τώρα. Τους... Είσαι αργός. Ναι. Τι έγινε, τα βάλεις με την Τζόρτζια πάλι? Όχι ρε, ίσα χαίρομαι που έχει μακριά τους μπορντογκάδες. Μπράβο της. Όλοι εκεί είμαστε, κανείς δεν φεύγει. Ναι. Ναι. Άσε τώρα, για τον μπάσκετ δεν έχεις άποψη, μην ασχολείσαι. Τι κάνετε κουμάντο και εκεί? Άσε τον Βλαχόπουλο να σε πειράζει, δεν πειράζει. Α, με πειράζει αυτό. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε, σε πειράζει. Με πειράζει, με κοροϊδεύει. Ναι. Μεγαλύτερη ομάδα της πόλης από το άθλημα είναι ο Άρης. Ό,τι και να κάνουν οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το φτάσουν. Στο άθλημα αυτό βεβαίως. Δυστυχώς για αυτούς τι είναι πραγματικότητα. Εγώ κύριε Ραπτόπουλε, θα ήθελα πάρα πολύ το χρόνο τον ντέρμπι Άρης να κλείσει β' εθνική. Α, το θέλεις. Εγώ ναι, εγώ σας έχω πει και την προσωπική μου άποψη ότι οι δύο ομάδες που θα πέσουν είναι ο Πανθρακικός και ο Ηρακλής. Δεν σε συμφέρει να πέσει? Δεν με διαδίδει να με συμφέρει γιατί πράγμα. Άλλη Έγκλη έχει ο Ηρακλής, άλλη Καλονή. Δύο ομάδες να ανεβαίνουν από τη Β'. Έχω την εντύπωση. Ναι, μάλλον ναι. Ναι. Άμα τα καταφέρει θα ξαναανέβει. Mm. Λοιπόν, δηλαδή τώρα για να είμαστε τώρα έτσι μέσα σε όλα τα πλαίσια της λογικής, θα σου παραδώσει ο φίλαθλος του Ηρακλή. Το διαρκείας του αν θα πάρει παίχτη ο Ηρακλής από τον Ολυμπιακό, αλλά αν πουλήσει το Βέλιο στην ΑΚ και πάρει τρεις δανεικούς από την ΑΚ δεν θα στο παραδώσει. Δηλαδή δεν φυλάμε το δαχτυλίδι του Ολυμπιακού, αλλά σκύβουμε στο σκέπαστρο του κυρίου Μελισανίδη. Κοίταξε, ο Μελισανίδης τον είχε τον Ηρακλή γκόμενα επί Θεοδωρίδη. Οι παλιές λοιπόν... αγάπες μπορεί άρα να μην ξεχνούν. Λοιπόν... Άρα λοιπόν τι μου το παίρνεις ανεξάρτητος ρε φίλε? Ναι. Δηλαδή βγείτε πουλάω το Βέλιο στην ΑΕΚ και παίρνω τρεις δανεικούς και σώνα. Βγείτε μια φορά στη ζωή σας και πείτε παντελονάτα. Δεν έχετε ρε στις Ηρακλειδείς ούτε κανέναν Ηρακλειδέα με εκατομμύρια να σας κάνει μεγάλη ομάδα. Ούτε μπορείτε να βρείτε κανέναν. Το Παπαθανασάκη φέρατε που δεν έχει σάλιο. Τελειώνει και το σάλιο. Λοιπόν, κοίταμε τι παίχτες είναι. Εμείς οι Αριανοί δεν έχουμε κανέναν μεγάλο οικονομικό παράγοντα, γιατί μα βάλουμε πάλι κανέναν Αριανάρχη θα μας κάνει άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ χρέη για να κάνει λούσα μούσα και δεν συμμαζεύεται και δεξιώσεις. Ναι. Και γιορτές να πούμε κάθε χρόνο τα 100 χρόνια τα αρεάζουμε σε ξενοδοχεία και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχουμε γήπεδο, τα κάνουμε σε ξενοδοχείο εμείς. Δηλαδή τώρα να δεις πόσο καθυστερημένοι είμαστε εμείς. Φέραμε τώρα το Καρυμπίδι, το βάλαμε να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας. Έτσι, για να βρούμε τώρα καμιά άκρη από εδώ, από εκεί, καμιά τρύπα, να πάμε να δαγκώσουμε τώρα κανένα χέρι, κανένα πόδι, κανένα αυτή. Αλλά δυστυχώς είναι μαγκάκος και δεν μπορούν τώρα αυτή τη στιγμή να δαγκώσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τους ενόχλησε η συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Και εγώ σου ξαναλέω, δεν έκλεινε στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Ποιος ενόχλησε? Άσε τώρα ποιος ενόχλησε. Τώρα ενόχλησε αυτούς που είναι οι πρόεδροι γύρω-γύρω από το γήπεδο. Αυτοί που πήγανε και ζητήσανε τα 5.000 από τον Λιόνι και ο Λιόνις είχε το συμβόλαιο στο το δελτίο στην τσέπη του και τα λεφτά πληρωμένα από την Καρυμπίδη. Αυτοί. Λοιπόν. Ενοχλήθηκαν όλοι αυτοί που δεν μπορούν τώρα να ξαναμπούν μέσα από το τείχος για να αρχίσουν την αφέμαξη να πούμε με τις σύρικες 60 λίμπρες. Κατάλαβες. Λοιπόν. Δεν έχει τώρα μαρμίτα. Τώρα έχει η ελιά από αυτοί που δίνουν στα μνημόσυνα και παξιμαδάκι. Κριτικό. Με το ματίτσα από πάνω και λίγο ρίγανε. Τώρα δεν μπορεί να βάλει τώρα να πάει σε ξενοδοχείο multi-fulti να πούμε και να φάει και να πιει και να τα κοτσάρει όλα στην Bayern. Δεν έχει τώρα τέτοια. Λοιπόν, ενοχλήθηκαν και εκεί. Και εγώ λέω ότι δεν έκανε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Δεν έρχονταν ούτε ο Αναστόπουλος,
ούτε 7 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασάτη που ήρθανε. Πού θα έσουν ρε Ραπτόπουλε του χρόνου, ξέρεις? Τοπικό με την Επανομούλα. Ποιο τοπικό ρε φίλε? Θα έχεις στάσει από την Α1 να παίζεις γάμα αεραστεχνικό. Φλόγα ανάληψης. Όχι μόνο μήνε θα είχες. Ναι. Ούτε καρφί για να καρφώσεις να κρεμάσεις μπλούζες, θα θυμάσαι το καρφί. Το θυμάμαι. Λοιπόν, για να, για να θυμούν την παλαιότερη και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, επιχειρηματία σαν τον άλλον εδώ το Χωσάδα που έχει βάλει 50 εκατομμύρια και ξεχρεώσει, δεν έχει φέρει. Τώρα αυτοί εδώ τρώγονται από μέσα, γιατί δεν μπορούν και αυτοί να έχουν αυτοί που πρέπει τη μαρμίτα τους, έτσι. Και δεν θέλουμε τον ένα, δεν θέλουμε τον άλλον. Άλλοι επαναστάτες ποπολάροι αυτοί. Θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι, αλλά δεν θέλουν ούτε τον κάκο, ούτε τον μάκο, ούτε τον σάκο. Ανεξάρτητοι ποπολάροι επαναστάτες, αλλά να πάρουν πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Πώς? Πώς, σμπρώχνοντας στην ανηφόρα τον Τεσεβό, που δεν έχει λευγέ ταχυτήτων, δεν γίνεται ρε φίλε. Δυστυχώς δεν γίνεται. Άρα τι κάνεις? Ο ένας θα παραμένει τρίτο, τέταρτο, πέμπτος. Ο άλλος θα ανεβαίνει τις κατηγορίες, γιατί εκεί που το φτάσανε κάποιοι με τα χρέη το ρίξανε αναγκαστικά στη γάμα εθνική. Και ο άλλος θα μυξοκλαίει γιατί δεν έχει φράγκο να πληρώσει ποδοσφαιριστή. Γιατί αν δεν πήγαινε και το προηγούμενο βράδυ πριν το ματς τρεις μέρες να κάνει, συγγνώμη, συνεννόηση με τον κύριο Σαββίδη, δεν θα πληρωνότανε το συμβόλαιο του κυρίου Λουκίνα. Κάνω λάθος κύριε Ραπτόπουλε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, άρα να σκαθίσουμε όλοι στα αυγά μας τώρα. Θα ανέβει ο ένας τρένο, θα πάει εκεί που είναι να πάει. Ο άλλος θα πέσει γιατί δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Ο άλλος θα παραμείνει τρίτο-τέταρτος, πρώτος στην πόλη, ναι, γιατί τα έχει όλα πληρωμένα, κασέρι, περισσότερο κόσμο, λίγο καλύτερη ομάδα, ξέρω εγώ, μουσουτού κτλ. Θα ξανάρθει σε δύο χρόνια το αιώνιο ντέρμπι της πόλης ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όταν θα έρθουν να πάρουν βαθμούς, δυστυχώς πάλι θα τους ανακόψουμε βαθμούς, θα φωνάζουν πάλι σαν το 2-0 με το Κάμπορα που έβαζε στο Χαλκιά τα γκολ με την πλάτη, ούτε καν τον έβλεπε, και θα λένε, κίτρινη κάρτα μας δώσατε στο 6 λεπτό, κόκκινη έπρεπε να φάτε. Θα ξαναχάσουν πάλι ένα πρωτάθλημα που ονειρεύονται αυτοί 30 χρόνια πρωτάθλημα. Όταν θα ξαναγίνει πόλη, κύριε Ραπτόπουλε, πολιτιστική πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης, τότε μπορεί να ξαναπάρουν ένα τίτλο. Βαρύ αυτό που λέτε. Να φύγει ο Ολυμπιακός να πάρουν ένα τίτλο. Βαρύ. Γιατί βαρύ, κύριε Ραπτόπουλε? Βαρύ. Τώρα δηλαδή πρέπει να στα 2.400 χρόνια θα... Πολιτιστική πρωτεύουσα της πόλης ήταν τότε. Το που λέει η πόλη όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Τότε και με τον γαμπρό του κύριου Κοσμόπουλου που ήταν στο Δήμο. Κύριο Κοσμόπουλο, που θα κάναμε και το μεγάλο μετρό που θα ξεκινούσε από εκεί. Θα κάνουμε αυτά που. Ναι, και τώρα τα μετρό. Κλείσε, βρε. Μισό λεπτό τώρα τα μετρό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Βρίσκονται τα τούνελα ανά μεταξύ τους. Χτυπιέται το ένα με το άλλο γιατί δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν. Και τώρα φρακάραν εκεί στον παλέτη σπόρο που ήταν οι παλιές συνεργείες. Κατάλαβες. Μπράβο. Ραπτό, γουστάρω του χρόνου στην ΑΕΠ στη Β, γιατί αν πέσουν τελειώνουν για πάντα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βγει, να βρει μεγαλομέτωχο. Η μόνη περίπτωση να δούμε Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη είναι αν ο Ρέμος φανεί μεγαλόκαρδος και ξεκινήσει την ομάδα από γάμα αεραστεχνική Θεσσαλονίκης, λέει ο φίλος. Αργιανέ αστείε, λέει ο άλλος. Πού νομίζεις ότι είσαι οπαδός? Γελάμε όλοι με αυτά που λες. Αν μπορείς, κράτα σύνδεσμο και άνοιγε κάθε εβδομάδα. Ένας μπλαμπλάς είσαι, λέει ο 015. Ρε μπούφε, λέει Θόδωρε. Ναι, το διαβάσαμε, δεν είσαι στη Βερανζέρου. Κι άλλος γελάει, χαχα, ερυθρόλευκη Θεσσαλονίκη, λέει ο Τενεγκές. Το ανέκδοτο της δεκαετίας, ουστ ανύπαρκτη, Μακεδονία ισον άντρες. Άντρες. Πάμε τέταρτος από το τέλος άντρας, ναι. Καλημέρα από τη Στουτγκάρδη, Κωστή. Γεια σου φίλε από τη Στουτγκάρδη που λέει ο κόκκινος. Λοιπόν, με το Παλικαράκι από την Γλυφάδα, τον Αεξή, τον Ηρακλέα πήρα να πω. Ηρακλέα, ναι, πήρε με το 1928 το πρώτο πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ. Ναι, το 1930 το πήρα εγώ σαν Άρης, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, να μην κολλάει μόνο στην αρχή το Παλικαράκι, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ νεαρός. Γιατί εάν είχε μπασκετική υφή και νοοτροπία, δεν θα έβαζε στο στόμα του τον Άρη, ειδικά αυτός. Έτσι. Γιατί άμα θα κοιτάξεις το ταβάνι του παλέ, του Νικ Γκάλις Χολ, θα δει όλη την ιστορία, όλη την αλήθεια γραμμένη.
Πόσους τίτλους πήρε μετά το 28 αυτός που πήρε τον πρώτο τίτλο. Πρώτον. Και δεύτερον, την μορφή που πέταξε τώρα το ότι αν θα ανέβουμε και για τους οπαδούς μας και το ένα και τ' άλλο στο ποδόσφαιρο, εγώ παλικαράκι μου έφαγα ένα μπατσεραϊκό στη ΜΑΠΑ, έτσι, και ξέρει όλη η Ελλάδα γιατί δεν βγήκα. Λοιπόν, εσύ όμως πες μου ρε φίλε Ηρακλή, που εγώ σε σέβομαι σαν σωματείο, πες μου ρε φίλε Ηρακλή, πώς έγινε μέσα σε μια νύχτα από τη Δέλτα βρέθηκε στην Πίτα, στο σπίτι του κρεμασμένου νεαρέ μου, για σκηνή δεν μιλάνε ποτέ. Έτσι, λοιπόν, σεβασμός στον χρόνο των υπολείπων φίλων. Καλημέρα από τη Σουτιάρη, αδερφέ μου, να είστε καλά. Καλημέρα, πόρ τελευταίος για σήμερα, μάλιστα. Έλα ρε Γερμανοσολιά. Εδώ είμαι. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω στο προηγούμενο γιατί, να πούμε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Εκτός τόπου και χρόνου είναι. Λοιπόν, δεν μου λες ρε εσύ, στην Τούμπα μπορεί να κάνεις, να πούμε, σύνδεσμο του Ολυμπιακού. Όχι. Ε? Όχι. Πού να κάνεις ρε. Θα κάψω και τα θεμέλια. Είδες. Λοιπόν, ύστερα, βγήκε αυτό το Ηρακλάκι από την Κλειφάδα. Ναι. Πολύ ωραίο να πούμε Ηρακλάκι. Πολύ ωραίο Ηρακλάκι. Δεν μου λες, αν φωνάξεις πάω στην Κλειφάδα, θα φωνάξεις κανένας ρε άλλος. Όχι. Λοιπόν, τύχες. Αλλά σας αρέσει να πούμε να χλεβάζετε τον Ηρακλή. Άμα φωνάξεις πάω στην Κλειφάδα θα ακουγόταν κανένας άλλος. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει ρε με αυτούς τους Αριανούς τώρα, βγήκανε ρε από το καβούκι τους κάτω. Βγήκανε ρε. Πώς θα γίνει ρε. Με τις παλέτες δεν μπορεί να κάνεις ιστορία ρε. Με τις παλέτες. Παλέτες ρε. Παλέτες. Ε. Δηλαδή, κοίταξε, εγώ σέβομαι γιατί αυτό το σωματείο, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, σε έχω πει και άλλη φορά, αυτό το 20% κάνανε να πούμε την πόλη να μην πω ότι. Άσε να δουλέψουμε ρε φίλε με το 20%. Όχι, να δουλέψεις ρε εσύ. Να δουλέψεις μαζί σου εγώ. Θα πω και άλλα να πούμε που θα δουλέψεις τώρα. Λοιπόν, βγαίνει να πούμε αυτός ο Αθηναίος, ο Αριανός, και δεν μας λέει να πούμε τώρα ότι ξέρεις κάτι ρε μάγκα. Ναι ρε, εδώ κατορθώσατε να κάνετε τον άλλο παράδειγμα της Βέρειας. Ναι. Παράδειγμα της Βέρειας, κατατίσατε να κάνετε αυτό το μεγάλο σωματείο ρε, κοκοβγή. Μιλάτε ρε εσείς τώρα να πούμε, βγαίνετε, όπως είπε και ο Αριανός, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Πώς θα γίνει ρε. Πώς θα γίνει, πώς θα ανέβει ρε ο Άρης να πούμε. Λέει ο Άρης ανέβω τρένο. Ναι ρε, θα ανέβεις τρένο να πούμε τώρα. Στη Β' Εθνική θα ανέβεις τρένο ρε. Ή θα γίνεις να πούμε το τρένο της Μαλακάσας. Σε ρωτάω ρε αυτό που λέει. Δεν ξέρω, πάντως αν ήμουν Καρυπίδης το μάτι θα στόδινα εσένα. Βέβαια, πολύ σωστά, έξυπνος είσαι ρε. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Στη Β' Εθνική τώρα να παίζω box μαζί σου. Έχω πει και άλλη φορά. Ναι. Κοίταξε, εκτός από ορισμένα πράγματα που, δηλαδή, με δίνεις την εντύπωση ότι φοράς και 12-ποντο. Αλλά ορισμένες φορές σε λέω να πούμε ότι εγώ είμαι μαζί σου. Ναι. Εντάξει. Και βεβαίως δεν θέλεις τον Ηρακλή να πω στη Β' Εθνική, ρε. Εσύ λες, θα πέσω εγώ στη Β' Εθνική. Εσύ θα ανέβεις από τη Β' Εθνική, ρε. Σωστό. Θα ανέβεις ρε μάγκα εσύ να πούμε από τη Β' Εθνική που... Σωστό. Πώς θα γίνει δηλαδή, έλα εσύ στη Β' πρώτα με το καλό, εγώ σε θέλω στην Α' ρε. Αλλά δεν θα ανέβεις στη Β' γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί θα είναι και οι άλλοι να πούμε μάγκες από εκεί δίπλα σου. Γιατί θα έχεις αντιμετωπίσεις γιατί η Β' Εθνική δεν είναι γάμα. Ναι. Εκεί αγόρι μου θα αντιμετωπίσεις και μπέους. Και τον έναν και τον άλλον, έτσι. Κέρκυρες. Έτσι, μπράβο. Ναι. Θα αντιμετωπίσεις διάφορους. Απόλλωνες. Καλυθές. Όχι μόνο, κοίταξε να δω, όχι ομάδες. Συστήματα. Παθρακικούς, πολύ σωστά. Πώς θα, κοίταξε να δεις. Όχι μόνο ομάδες, κοίταξε να δεις. Μιλάμε και ρεύματα. Πού θα είναι το ρεύμα.
θα είναι Ολυμπιακός πλευρά. Εσύ τι θα είσαι. Εσύ σόβιζο που λένε και οι Γερμανοί, έτσι και έτσι θα είσαι να πούμε με το δαχτυλίδι. Αλλά μην πουλάς τώρα να πούμε πνεύμα, θα πέσει ο Ηρακλής και θα ανέβω εγώ και θα τον έχω να πούμε. Έτσι. Δεν είναι κορόιδο Καρυπίδης. Όχι. Α, τι είναι. Δεν είναι κορόιδο Καρυπίδης. Δεν είναι, κοίταξε να δεις. Αν δεν το δώσεις το μάτι σαν κορόιδο. Εσύ το ξέρεις ρε, γιατί είσαι να πούμε πανέξυπνος. Εγώ στο λέω, είσαι πανέξυπνος. Δεν μου λες, είναι μόνος του ο Καρυπίδης ρε. Τρελός ρε. Την αλήθεια θα λέμε ρε σε αυτή τη Θεσσαλονίκη να πούμε, να μην τη χαρακτηρίσω να πούμε. Έχει μπράτσα από κάτω γερά. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Και μετράει και κάτω. Να πω σε αυτό να πούμε που εχθές τον άκουγα που γελούσε που έλεγε για τα οικόπεδα του Ηρακλή το χι που μου θυμίζει το τρένο της Μαλακάσας να πούμε. Αυτός εδώ να πούμε γελούσε αυτός ο Φόδωρος. Γέλασε και τον παραλάβω κατσίκι ρε μαζί του. Αυτό το τρένο της Μαλακάσας. Θα μας τρελάει αυτός ο Φόδωρος. Ρε εσύ. Ρε τι εδώ πάθει ρε. Ρε εσύ. Βγαίνει αυτός ο Φόδωρος και μιλάει για τον Ηρακλή ρε. Ρε εσύ. Εσύ έχεις ρε να πούμε. Ρε εσύ, πραγματικά να πούμε, ντρέπομαι να μιλάω για αυτά τα μεγάλα σωματεία ρε, να πούμε, μερικές φορές, αλλά δεν μπορώ ρε, πρέπει να σας απαντήσω ρε. Καταντήσατε ρε αυτό το ΠΑΟΚ, το μεγάλο σωματείο ρε, τον ΠΑΟΚ αυτό, τον Άρη ρε, τον Ηρακλή, τον καταντήσατε εσείς να πούμε αυτό το 20% να μην σας χαρακτηρίσω ρε εσύ το τρένο της Μαλακάσας να πει θα έρθεις τα Χριστούγεννα κάτω ρε. Θα έρθεις κάτω τα Χριστούγεννα. Θα έρθω. Θα πάμε εκεί. Θα πάμε στα μάτια πάνω. Ακούστε. Όχι ρε, μη μας δίνεις ρε στιγνά ρε. Α, φοβάσαι ρε. Ρε σε άκου να δεις. Εγώ δεν φοβήθηκα να με... Άκου να δεις ρε. Εγώ δεν φοβήθηκα να με φάνε να πούμε τα λιωτάρια ρε. Θα φοβηθώ να με φάνε τα μαϊμούνια ρε. Περιμένω. Κοίταξε να σου πω και ένα άλλο. Για πες. Αυτά που λέω εγώ, ρε, σε έχω πει 100 ατάκες ρε να πούμε θανατηφόρες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που λέω εγώ το πρωί τα γράφουνε τα τυβλαχαδάρα τύπου Μπόχουμ και ξέρω εγώ και τα λένε το βράδυ. Καληνύχτα κύριε Ραπτοπούλε. Είστε καλά κύριε Μαντωνιάδη, φιλιά. Τελευταία γραμμή για σήμερα, ναι. Έλα Ραπ. Έλα φίλε. Περακλάκιας από την Κλειφάδα είμαι. Άντε πάλι. Λοιπόν, πες μου, από πού θες να ξεκινήσεις, από πού, από την ομάδα της γειτονιάς, τον Αρούλη, από πού να ξεκινήσω. Ξεκίνα από τον Άρη. Όχι, θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνα από την γειτονιά μου. Μετά από μένα βγήκε ένας ΠΑΟΚτζής, λέει, έλα, ράπ, 40 χρόνια, είμαι, πού είμαι, τέτοιες αγοράκι. Καταρχήν, ΠΑΟΚτζής, και το σώμα να είμαι, η μαγιά φερτωμένη στον ένα ώμο και το σώμα στα εγώ από την άλλη. Μην ξαμιλείς για τον ΠΑΟΚ. 18 χρόνια γκρέμε να σε έχω ρε φίλε να πούμε. Κοίτα εκεί να πούμε την ομάδα της γειτονιάς σου να πούμε στην Τούμπα να πούμε. Που είσαι 300 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ και φέρνεις 2-2 με τον Παθρακικό και χαίρεσαι. Άντε τώρα. Πάμε μετά σε ένα γαβρούλι που πήγε για 2 δανεικούς, δεν μου δίνει δανεικούς. Καλά αυτό είναι άμα το πιάσεις παίρνεις την ξυριστική μηχανή και τον κουρεύεις γουλί. Δεν έχει το παιδί και τον πετάς στο λιμάνι και στον Πειραιά. Δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Και τώρα πάμε στη μεγάλη μου αγάπη στην ομάδα της γειτονιάς. Τον πάρα τη γειτονιά, τον Αρούλη. Ναι. Τι να πω τώρα για τον Θόδωρο, τι μου είπε ο Θόδωρος, δεν θυμάμαι να πούμε. Καταρχήν για τον μπάσκετ που λέμε ότι πρώτος τον πήρα εγώ, το παραδεχτήκαν τα παιδιά, μπράβο. Είναι η μόνη ομάδα ο Άρης, όπου γιατί έγινε γνωστός. Δεν έγινε ο Άρης γνωστός, έγινε ο Άρης γνωστός χάρη στον Γκάλι. Ήταν ο Γκάλις πάνω από τον Άρη, γι' αυτό βλέπαν όλοι τον Άρη. Και άμα δεν ήταν ο Γκάλις, ο Άρης ήταν μια ομάδα γειτονιά. Το καταλαβαίνω αυτό που του λέω. Και ναι, αλλά τον πήρανε τον Γκάλι. Αυτό λέω, ο Γκάλης ήταν ο Άρης. Δεν έκανε ο Άρης τον Γκάλη, ο Γκάλης έκανε τον Άρη. Και ο Γιαννάκης αργότερα. Και τον μπάσκετ που παίξε αυτό γιατί ήταν ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Πιο μπροστά από τον Γκάλη πήρε πρωτάθληματα ο Άρης. Ναι, αλλά γιατί βλέπαν όλοι και αγάπησαν τον Άρη τότε που λένε. Οι γούνες τώρα, έτσι, οι γούνες. Και δεν πήραν ούτε έναν ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ. Έτσι. Δεν πήραν. Όσο για τον φίλο που άφησε το κινητό εκεί και θα μέδερνε, μόλις άκουσα αυτό έβαλα ένα πιάτο μακαρόνια με κοιμά. Και άρχισα να τρώω ασταμάτητα από το φόβο μου.
και έχω να του πω Καλαμάρης. Το φορτίζει τον Ερυξάντη για καληνύχτα. Το τρελό, ρε. Τους τραβάω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να σας τραβάω. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι 2 η ώρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πικάντικα, όμορφα. Αρχίστε με Γιάννη Χιλιτίδη. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Το